Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε πάντα Libero 107,4. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 2. Σήμερα 12 Αυγούστου 2019. Στην καρδιά του καλοκαιριού, πιο καρδιά δεν γίνεται. Τώρα που σιγά σιγά άρχισε και αδειάζει η πόλη. Αλλά αθλητικά υπάρχει πάρα πολύ δράση. Καθώς είναι πάρα πολύ σημαντική και η εβδομάδα αυτή που μόλις ξεκίνησε για τις ελληνικές ομάδες και το πώς θα κυμανθεί και μέσα στη σεζόν, ανάλογα και τα αποτελέσματα που θα φέρουν. Είμαι ο Γιώργος Μπαϊράμης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 5, αλλά όχι μόνος μου. Εν αναμονή βρισκόμαστε και του Γιώργου Παναγιωτήδη, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν. Έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Φυσικά παρέα με τον Γιώργο, εγώ θα κάνω τώρα απλά λίγο τον πρόλογο μέχρι να έρθει. Έχουμε φυσικά, όπως είπαμε, την εβδομάδα που ξεκινάει με τις μάχες revanche των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, για να δούμε αν θα συνεχίσουμε με αυτό το 5-5 που έχουμε ως τώρα. Και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά για την βαθμολογία μας στην UEFA, καθώς όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, η φετινή χρονιά είναι καταλυτική για το πώς θα εξελιχθεί και τα επόμενα χρόνια οι πορείες μας στην Ευρώπη, αν θα έχουμε τελικά 5 ομάδες, αν θα μειωθούν στις 4. Αλλάζει λίγο το σκηνικό και με το Europa League 2. Οπότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε όλες τις ομάδες φέτος να τα πάνε εξαιρετικά. Έχουμε και την εθνική μπάσκετ, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της εχθές στο τουρνουά Aegean της Κρήτης. Έδωσε 2 παιχνίδια επίσημα, 1 ανεπίσημο, τα πήγε εξαιρετικά. Φυσικά δεν ήταν πολύ ψηλά τα εμπόδια των τριών ομάδων. Με δύο βασικά έπαιξε. Το παιχνίδι με το Ιράν το πρώτο ήταν ανεπίσημο. Έγινε χωρίς κόσμο στην Κρήτη. Τα πήγαμε βέβαια εξαιρετικά. Είδαμε και show, θα έλεγα εγώ. Μεγάλες νίκες, μεγάλο θέαμα. Φυσικά γιατί έχουμε και στην σύνθεσή μας τον καλύτερο παίχτη του κόσμου, τον MVP του NBA, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Σε λίγες μέρες πλησιάζουν τα παιχνίδια για το τουρνουά Ακρόπολης με δυνατά τεστ για την εθνική. Εκεί θα τεστάρουμε σε μεγάλο βαθμό για τις δυνατότητές μας και τις αντοχές μας. Υπάρχει Ιταλία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει και η Τουρκία, την οποία Τουρκία λογικά θα παλέψουμε με τους Τούρκους για μια θέση στην οχτάδα, όλα αυτά στη δεύτερη φάση, και έτσι όπως μάλλον θα διαμορφωθούν τα ζευγαρώματα στο παγκόσμιο κύπελο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 31 και μετά που θα ξεκινήσει και το παγκόσμιο κύπελο. Πάντως αυτά τα τρία τεστ θα είναι πάρα πολύ δυνατά για να τεστάρουμε, όπως είπα και πριν, τις αντοχές μας. Ο κόσμος προβλέπεται να γεμίσει το γήπεδο, παρά τις δύσκολες μέρες, εννοώντας ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και ότι όλοι βρίσκονται σε περίοδο διακοπών. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια, συνεπώς, και για την εθνική, τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι παίχτες, πόσοι έχουν μείνει, πόσοι θα κοπούν ακόμα. Θα συζητήσουμε και για τον Στίβο, που εχθές είχαμε τον υποβιβασμό της εθνικής ομάδας Στίβου της Ελλάδας από τη Super League, την μεγάλη κατηγορία των εθνών της Ευρώπης, στον Στίβο. Τερματίσαμε στη 10η θέση, χρειαζόμασταν τουλάχιστον την 7η για να παραμείνουμε και την επόμενη διετία, καθώς κάθε 2 χρόνια διεξάγεται το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Τελικά υποβιβαστήκαμε, αλλά νομίζω πως έχουμε τις δυνατότητες να επανέλθουμε σύντομα στην μεγάλη κατηγορία. Από εκεί και πέρα, για τη Φόρμουλα 1, η οποία βρίσκεται οι πιλότοι βρίσκονται σε περίοδο διακοπών και αυτοί, μέχρι να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα στη 1 Σεπτεμβρίου με τον Grand Prix του Spa. Ξεκινάει δυναμικά μετά την διακοπή η Φόρμουλα 1, με μία από τις καλύτερες, ίσως και καλύτερη θα λέγω, πίστα του πρωταθλήματος, παγκόσμιου πρωταθλήματος. Υπάρχει μετά και η Μόντσα. Να δούμε τι γίνεται στα στρατόπεδα των ομάδων. Έχει πολλές ειδήσεις και ενδιαφέροντες και της τελευταίας στιγμής με τη Red Bull και την Toro Rosso, που θα γίνει μια αλλαγή εκεί, αλλά και για την Ferrari, η οποία θέλει να ξαναβρει τον παλιό της εαυτό. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ πέρα θα είμαστε, θα τα λέμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Φυσικά παρέλειψα να πω και ότι έχουμε αγωνιστική δράση και στην Ευρώπη πλέον. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Premier League, ξεκίνησε και το γαλλικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν και πολλές ανακατατάξεις και μεταγραφικά, πολλά σενάρια που απασχολούν, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν το κλείσιμο των μεταγραφών. Μέχρι 31 είναι
σίγουρα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στην Αγγλία ήδη έχει κλείσει, καθώς ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Εχθές είχαμε το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι, το οποίο ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά, καθώς η Manchester United διέλυσε την Τσέλσι, η οποία Τσέλσι φέτος φαίνεται πως θα έχει ρόλο κομπάρσου στο πρωτάθλημα της Premier League. Ξεκίνησε δυναμικά στη Γαλλία και η Paris Saint-Germain επικράτησε εύκολα τη Νίμ με 3-0. Τη δευτεραθλήτρια Λίλ κέρδισε την Αν με 2-1. Ωστόσο, όλο αυτό την αγωνιστική επισκίασε η συμπεριφορά των φιλάθλων της Παρί προς το πρόσωπο του Νέιμαρ, ο οποίος πλέον είναι ανεπιθύμητος στο Παρίσι. Και με αυτό σε καλωσορίζω, Γιώργο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Μια χαρά, όλα καλά. Εδώ πέρα έκανα τον πρόλογο. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Βιάζεσαι για την Τσέλσι, θα πω εγώ. Βιάζεσαι να την ξοφλήσει. Ναι. Δεν μου έδειξε καλά στοιχεία, είναι αλήθεια, ναι, χθες. Είναι νωρίς, εντάξει. Με Λάμπαρτ, ναι, στο τιμόνι από νωρίς. Και με πολλές αλχημίες στην εντεκάδα. Παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τις μεγάλες παραστάσεις. Δεν ενισχύθηκε κιόλας πέραν, ναι, του Πούλησιτς, ναι, γιατί υπήρχε απαγόρευση. Βέβαια, έφυγε ο Αζάρ, πήρε τον Πούλησιτς. Δεν θα μου πει. Προσπάθησε να το ισορροπήσει, έτσι. Ναι. Τον είχε κλείσει τον Πούλησιτς από τον Γενάρη. Τον Κόβατς απέκτησε με μεταγραφή που τον είχε δανεικό. Σωστά. Κατά τα άλλα, ίσα αποδυναμώθηκε το ρόστερ, αν βάλουμε και την αποχώρηση του Νταβίτ Λουίς. Ναι. Αλλά... Και φαίνεται το πρόβλημα είναι πίσω, γιατί, ναι, να δέχεις 4 γκολ σε πρεμιέρα είναι βάρη. Και χωρίς να αντικατοπτρίζει την εικόνα του μάτσα 4-0. Δεν ήταν για 4-0 το παιχνίδι. Σωστά. Ενώ η Τσέλσι ξεκίνησε δυναμικά, έχασε ένα δοκάρι με τον Αμπραχάμ στην αρχή. Και στην επόμενη ακριβώς φάση έγινε το πέναλτι. Στην επόμενη φάση, μετά από λίγο, έγινε πέναλτι για την United. Νομίζω που το ότι με αυτό το 4-0 στην πρεμιέρα, ούτε για την Chelsea μπορούμε να απογοητευτούμε πλήρως. Γιατί ακόμη είπαμε, είναι η νέα Chelsea του Lampard, χωρίς μεταγραφές. Ναι, ναι. Οπότε ας τη δώσουμε λίγο χρόνο. Ούτε για τη Manchester United μπορούμε να πούμε ότι πάει για πρωτάθλημα, επειδή ξεκίνησε έτσι, νομίζω. Καλά, νομίζω πως το πρωτάθλημα θα... και φέτος. Εντάξει, μην προδικάζω το μέλλον, αλλά θα είναι υπόθεση των δύο πάλι. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ. Και την τότε να. Κράτα την που ενισχύθηκε. Ενισχύθηκε και είναι και πιο όρημη πλέον. Και με, ναι, τις περσινές επιτυχίες, την περσινή πορεία που έκανε. Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, δεν ήρθανε τρόπαια, αλλά κράτησε, ήταν επιτυχημένη game η χρονιά της τότε και έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της. Σωστά. Έτσι, σωστά. Δεν είχε να πάει τελικό Champions League. Και με νέο γήπεδο και αυτά όλα πηγαίνουν καλά στους Spurs. Οπότε βάλτε σαν ένα αστεράκι ότι εδώ είμαστε και μπορεί να μας απασχολήσει. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις τη δήλωση του Μουρίνιο, ο οποίος είπε. Το ρώτησαν για να κάνει την πρόβλεψή του για το φετινό πρωτάθλημα και ποιοι θα είναι οι τέσσερις πρώτοι. Και λέει: City, δεν τα παίρνει τη σειρά, αλλά ποιοι θα είναι: City, Liverpool, Tottenham και τα δεύτερα της Tottenham, της City. Έτσι είπε ο Μουρίνιο. Βλέποντας, λέει, τον πάγκο της City, θα μπορούσε να τερματίσει τετράδα η αναπληρωματική. Ρίχνοντας έτσι τα καρφιά του για τις δύο πρώην ομάδες του προπόνηση, τη United και την Chelsea. Πεπ Γουαρδιόλα αντίδρασε στο 3-0, στον De Bruyne. Όχι, δεν το πρόσεξα. Ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε. Ήταν σαν αυτό που είχε κάνει στον τελικό πέρσι με τον Sterling. Το κάνει συνεχώς βασικά, νομίζω. Απλά είναι πώς θα το πιάσει η κάμερα για να το δούμε όλοι ότι το κάνει. Στο 3-0 βγάζει τον De Bruyne αλλαγή και τον έχει στον πάγκο και του σέρνει, του ταχώνει. Φαίνεται ξεκάθαρα και ο καημένος στον De Bruyne, τι να πει. 3-0 είμαστε, σου λέει. Ναι. Κάθεσαι και τα ακούς. Θέλει να τα πάρει όλα. Νομίζω φέτος ο Guardiola, αν δεν καταφέρει πάλι να τουλάχιστον να φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League, του έχει γίνει έμονη ιδέα, νομίζω. Θα έχει ενδιαφέρον και τώρα το ψάξω, τι απόδοση θα δίνει την City να κατακτήσει το Champions League. Ναι, που είναι νωρίς ακόμη. Ναι, βέβαια είναι νωρίς, αλλά. Γιατί ναι, μεν για τους Άγγλους. Τώρα θα είναι στη μέγιστη τιμή της η απόδοση. Ναι. Λογικά. Για τους Άγγλους, ουσιαστικά η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά, γιατί και το πρωτάθλημα άρχισε και οι μεταγραφές τελείωσαν. Οπότε πλέον μπήκαμε σε καθαρά αγωνιστικό σύστημα. Αυτό, έχουμε δει έχουν διαμορφωθεί τα ρόστερ, ναι, όλα. Και είναι όμως. Για τους υπόλοιπους όμως έχουμε μεταγραφές ακόμη. Ναι, έχουμε μεταγραφές για τους υπόλοιπους, αλλά τώρα που το βλέπω, η Manchester City είναι το πρώτο φαβορί για να σηκώσει το Champions League με 5 απόδοση. Έξω, αυτή την ομάδα που έχει. Μετά στο 6,5 συναντάμε την Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ στο 8, 9 Real Madrid, 10 Juventus, και αυτό είναι ενδιαφέρον. 10. Πολύ δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω αξίζει εδώ πέρα ένα ποντάρισμα. Ναι. Αν και είναι νωρίς ακόμα και άθε. Είναι, ναι. Θα πρέπει να περιμένετε πολύ. Όπως έχω παίξει εγώ π.χ. Πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro, έχω βάλει κάποια νικητές ομίλων κτλ. Και μάλλον φαίνεται κουβά θα πάω. Από τώρα. Από τώρα, φαντάσου. Δηλαδή το έχω βάλει τόσο καιρό πριν για να το χάσω κάποια στιγμή. Ναι, γιατί έχω βάλει ότι η Ελλάδα θα βγει στις δύο πρώτες θέσεις. Εκεί την πατάω. Εκεί την πάτησα. Το είχε σε καλή απόδοση. Και μετά το είχε στη Βοσνία. Μετά το είχε στη Βοσνία. Ήμασταν σε καλό δρόμο. Ναι, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Πού να φανταστώ εγώ ότι θα χάσουμε την Αρμενία. Κανείς δεν το φανταζόταν. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
Αυτά λοιπόν. Άγιαξ, είδες το Σάββατο. Είδα κάποια γκολ. Μου έκανε εντύπωση το δεύτερο. Το οποίο ήρθε με υποδειγματική αντεπίθεση. Εντάξει, εκεί το πώς βγήκανε από την άμυνα τα παιδιά και πόσο γρήγορα φτάσανε στην επίθεση. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Ζιγιές, ο οποίος έβαλε τον γκολ. Αυτός γράφτηκε ως σκόρερ, αλλά είναι εκπληκτικό όλο αυτό που έχουν παράξει οι παίκτες του Άγιαξ. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι φοβίζει πολύ. Είναι φόβητρο μπροστά στην επίθεση, μπροστά, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά τα παιδιά μπροστά μπορούν να την κρύψουν την μπάλα στο δευτερόλεπτο και να μην την προλάβει να τη δει. Οπότε λες να παίξουμε γκολ-γκολ πάλι το Ajax Pauk. Νομίζω είναι σίγουρο το γκολ. Πώς θα το έκανε. Αν έβλεπε το παιχνίδι στην άμυνα, είχε πάλι τεράστια γενναιόδοξη. Έπαιζε με την Εμένη, γι' αυτό δεν δέχτηκε γκολ. Ναι. Και πάλι η αντίπαλό του, παρότι αδύναμη, πολύ αδύναμη θεωρητικά έτσι, και αγωνιστικά το έδειξε, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, πριν ακόμη ανοίξει το σκορ. Έφυγαν σε τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις με παίκτη παραπάνω στην κόντρα. Γιατί η στόπερ του Άγιαξ ήταν, όπως είδαμε, ξεντούμπα, συνεχώς πάνω από το κέντρο. Mm-hmm. Και έτσι, αν ήταν λίγο πιο σοβαρή μπροστά, και αν ο Πάοκ είναι πιο σοβαρό μπροστά και καταφέρει να αξιοποιήσει ευκαιρίες που θα δουν, γιατί ευκαιρίες θα το δουν σίγουρα με τον τρόπο που παίζει ο Άγιαξ. Θα βρει χώρους οπωσδήποτε. Αν είναι πιο προσεκτικός και τις αξιοποιήσει, και έχει και λίγο τύχη φυσικά με το μέρος του, τον γκολ το θεωρώ σίγουρα θα το πετύχει. Ναι. Το ένα. Ίσως και παραπάνω. Ίσως φτάσει και σε δεύτερο τέρμα δηλαδή. 1,83 πάντως έχει τον γκολ. Πολύ και καλά. Νομίζω ότι είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δώρο. Είναι δώρο. Ναι. Είναι δώρο γιατί σου οπότε λέω, το κατοχυρώνουμε από τώρα. Παίζει ο Άγιαξ, δεν είναι ότι έχει κακούς αμυντικούς. Είναι ότι με τον τρόπο που παίζει παίρνει τρομερά ρίσκα. Ναι. Και αναπόφευκτα δημιουργούνται χώροι πίσω κενοί που αν ο αντίπαλος μπορέσει να τους αξιοποιήσει, σίγουρα θα βρει γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Οπότε έχουμε δώσει ήδη το σημείο μας για εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Στις 8.30 ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. 9.30 είναι. 9.30, ναι. Α, εδώ πέρα έχω Ραγκλίας εγώ, λογικά. Μάλλον, ναι. 9.30 είναι και ο Πάο Καύρο και ο Ολυμπιακός. Ναι. Εδώ πέρα μου το έχει 8.30 εμένα. Αλλά μάλλον κάτι λάθος γίνεται. Ωραία. Έχουμε και τα νέα που πιάσαμε τώρα και για τον ΠΑΟΚ. Τα ματς ρεβάνς, είπα και στον πρόλογο. Και των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων για να δούμε αν τελικά θα συνεχίσουμε με πέντε ομάδες. Είναι λίγο δύσκολο το έργο του Άρη, το πιο δύσκολο έργο θεωρητικά το έχει ο Άρης, ο οποίος καλύτερα να τρέψει ένα εις βάρος του 3-0. Πάντως το πιστεύουν πολύ και οι παίχτες και αυτό, ο πρόεδρος. Αυτό δείχνουν με αυτά τα νέα χτυπήματα. Μηνύματα, ναι, και με social media δείχνει ότι υπάρχει μια πίστη, μια αισιοδοξία. Είναι θετικό, είναι καλό αυτό. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Με το 3-0. Δεν το συζητάμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτείς γκολ. Γιατί αν δεχτείς γκολ, μετά θέλει 5. Εντάξει. Θες 5 και είναι μετά, νομίζω, πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να μπει ζεστά, να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, να δημιουργήσει δηλαδή τις προϋποθέσεις. Σωστά. Και ανάλογα και τις αλλαγές που θα γίνουν στην εντεκάδα και πώς θα λειτουργήσουν αυτές. Στην άμυνα, θυμίζουμε, λείπει ο Βέλεθ, ο οποίος έχει δεχθεί την κόκκινη κάρτα, αλλά έχει υποστεί και την θλάση. Θα γίνει μαγνητική σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και θα μάθουμε τον χρόνο απουσίας του. Ναι, σήμερα περιμένουμε τα νεότερα για τον Βέλεθ. Στην επίθεση είναι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος θα έλεγα, ναι. Είναι και ο Γιουνές, ο οποίος είναι επιθετικός και θα χρειαστεί σίγουρα σε ένα παιχνίδι που ο Άρης κυνηγάει γκολ και πολλά γκολ μάλιστα. Θα πρέπει να ξεπεράσει τις δυνατότητές του και αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον φετινό Άρη, καθώς δεν έχει βάλει, νομίζω, πάνω από 2 γκολ μόνο έχει βάλει στον Ατρόμητο, σε ένα φιλικό που είχαν δώσει στο Κλέαν της Βικελίδης. Δηλαδή δεν έχει πετύχει σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια 3 γκολ ο Άρης φέτος. Ναι, όχι, όχι. Οπότε θα πρέπει να ξεπεράσει τις δυνατότητές του. Ναι. Και θα χρειαστούν όλοι να δώσουν το 100% και η τύχη θα χρειαστεί φυσικά. Εννοείται, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει λίγο να. Όπως δούμε, λέγαμε και μια μέρα μετά το παιχνίδι, να γίνει και κάτι στραβό για τον αντίπαλο, ένα τραυματισμό, μια αποβολή. Να έρθουν λίγο τα πάνω κάτω. Πρέπει ο Άρης να μπει με τέτοια διάθεση ώστε να φέρει τα πάνω κάτω στο μάτς. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει χαλαρά και μέχρι να βρούμε τον γκολ προσεκτικά. Πρέπει να μπει με επιθετικές διαθέσεις, να σκοράρει νωρίς, να προβληματίσει αμέσως τους Νορβηγούς και από εκεί και πέρα. Και να δούμε και οι Νορβηγοί πώς θα προσεγγίσουν το παιχνίδι. Έχουν κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς. Θα προσανατολιστούν σε μια αμυντική προσέγγιση. Θα βγαίνουν και μπροστά δειλά-δειλά να βάλουν ένα γκολ. Μήπως καθαρίσουν το μάτς από την αρχή. Μένει να δούμε αν θα τους επηρεάσει η ατμόσφαιρα, οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν. Γιατί αυτά είναι ερωτηματικά μεγάλα, αυτό. Ναι, βέβαια. Οπότε μένει να δούμε και τους Νορβηγούς πώς θα παρουσιαστούν και αν τελικά είναι αυτή η ομάδα που έδειξε στο πρώτο παιχνίδι.
Αν όντως είναι τόσο καλή που. Εντάξει, δεν έδειξε και κάτι τρομερό. Έδειξε ότι έχει ρυθμό καλύτερο από τον Άρη. Γιατί είναι λογικό. Και αν τη δικαιώσει αυτό το 3-0 που. Ναι. Ήρθε στο το 3-0 νομίζω ήρθε κυρίως λόγω της πολύ κακής απόδοσης του. Τα εύκολα λάθη που έκανε. Τα εύκολα λάθη. Τα εκμεταλλεύτηκαν. Όχι, δεν είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Μόλντε. Αποτυπώνεται και στα νούμερα στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι πολύ ψηλότερα η Μόλντε. Νομίζω ότι έχει και χαμηλότερη αξία από τους παίχτες του Άρη συνολικά. Αν και δεν παίζουν ο αγωνιστικός ρυθμός, ναι, δεν αγοράζεται. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο σύν της νορβηγικής ομάδας. Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ότι έπαιξε το ρόλο του σε αρκετές φάσεις του παιχνιδιού. Δεν αναφέρουμε στο σκορ, στο πότε μορφώθηκε, αλλά είδαμε σε αρκετές φάσεις του παιχνιδιού του Νορβηγού να είναι πιο έτοιμοι να μπουν πρώτοι στις μπάλες, να έχουν καλύτερα τρεξίματα. Αυτά είναι έτσι, αποτέλεσμα του αγωνιστικού ρυθμού, ξεκάθαρα. Ναι. Οπότε. Να δούμε πώς θα μπορέσει ο Άρης να το φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Δεν φάνηκε καλά προετοιμασμένος για το πρώτο μάτς. Τουλάχιστον το αποτέλεσμα του αυτό έδειξε. Με τον τρόπο που το αντιμετώπισε, δηλαδή τον τρόπο που το προσέγγισε. Νομίζω ότι τώρα θα είναι πιο διαβασμένος, πιο προσεκτικός. Θα μπορέσει ίσως να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια μεγάλη ανατροπή. Στα υπόλοιπα, το μάτς του Ατρόμητου νομίζω είναι το πιο αμφίροπο. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν ξεκάθαρα προβάδισμα. Αν και για τον Ολυμπιακό, τα έλεγα και χθες το βράδυ εδώ, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να περάσει. Έχω την εντύπωση ότι θα περάσει. Είναι ύπουλο και το 0. Δεν νομίζω ότι θα προκριθεί όσο εύκολα περιμένουμε, ναι, μετά το. Το έχουμε τόσο σίγουρο. Ναι. Νομίζω ότι θα του βάλουν δύσκολα οι Τούρκοι. Μα δύο γκολ να σου βάλουν οι άλλοι, πρέπει να βάλεις και εσύ δύο, γιατί με ένα-δύο προκρίνονται. Ναι, όχι, έχουν εντύπωση ότι θα περάσει, αλλά όχι τόσο εύκολα όσο θεωρούμε. Ναι. Δηλαδή με ένα-2-3-0. Νομίζω ότι θα βάλουν γκολ και οι Τούρκοι, θα γίνει 1-1. Τώρα θα. Να το επόμενο γκολ του. Τη βραδιά. Κοίταξε. Σε αυτά τα παιχνίδια των προκριματικών Champions League, επειδή οι περισσότερες ομάδες παίζουν για το θαύμα, παίζουν για το όνειρό τους, παίζουν. Έτσι, τώρα μια ομάδα σαν την Πασάξη έχει το να βρεθεί στα playoff του Champions League, παίζει για το όνειρό τους. Όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Όλοι, ναι. Εννοείται, όλες οι ομάδες. Οπότε δεν θα δούμε παιχνίδια νομίζω αδιάφορα, κλειστά, χωρίς. Το είδαμε και στην Τούμπα στο πρώτο μάτι. Θα το δώσουν όλα. Πόσο και οι Τούρκοι στο Καραϊσκάκι και ο ΠΑΟΚ. Είναι στην τελική ευθεία, βρισκόμαστε στον τρίτο προκριματικό. Αυτό, δηλαδή θα παίξουν όλα για όλα και ό,τι βγει, ό,τι γίνει. Ναι, βέβαια η Μπασάξη Χίρ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο τη στιγμή που βρίσκονται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών με αυτή τη νέα αλλαγή που έχει γίνει από την UEFA. Αλλά είναι αυτό που λες, ναι, καμία ομάδα δεν είναι αδιάφορη, πόσο μάλλον όταν έχει έρθει 0-1, δεν έχει έρθει 0-3 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, γυρίζει. Ακριβώς. Και αυτό πάντως στις στοιχηματικές αποδόσεις που βλέπω τώρα έχει ξεκάθαρο φαβορί τον Ολυμπιακό. Στο 1,73 είναι ο άσος. Το διπλό της Μπασάξης έχει γίνει στο 5 και ανεβαίνει κιόλας από ό,τι βλέπω μέρα με τη μέρα. 3,70 έχει το Χ. Αυτά και με τις αποδόσεις. Κάτσε να δούμε πόσο έχει το goal-goal. Μιας που το το goal-goal έχει 1,97. Δεν ξέρω, νομίζω θα πληρωθούμε πάρα πολύ καλά αυτή τη εβδομάδα. Θα πάμε σε όλα με το goal-goal. Το μόνο που βλέπω 0-0 είναι το μάτσο του Ατρόμητου. Βλέπω παράταση στο Περιστέρι την Τετάρτη. Α, μεθαύριο, Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη παίζει ο Ατρόμητος. Ναι, Τετάρτη στις 7. Να. Έτσι. Τετάρτη όσα παιχνίδια γίνονται στις 7, γιατί στις 10 είναι το τελικό Super Cup. Οπότε δεν βάζει άλλο μάτσο UEFA παράλληλα. Ναι. Και πάλι καλά που το έθεσες γι' αυτό, γιατί την Πέμπτη. Τετάρτη να είναι το παιχνίδι της Liverpool με την Chelsea. Να δούμε εκεί πέρα το επόμενο τεστ της Chelsea, ναι, αν τελικά, και της Liverpool. Αλλά να δούμε, γιατί η Chelsea τελικά ήταν μια κακή παρένθεση στο χθεσινό μάτς. Έχει δυνατότητες, θα φανεί σε μεγάλο βαθμό. Γιατί η Liverpool είναι καλύτερη ομάδα, είναι σαφώς. Έχει και ένα κορμό από πέρσι. Βασικά δεν έχει αλλάξει τίποτα νομίζω στην, ναι, βασική της εντεκάδα. Ναι. Δεν έχει κάνει προσθήκες. Οπότε να το δούμε και αυτό. Θα γίνει στο Vodafone Arena. Λογικά Arena που να λέγεται. Το γήπεδο της Μπεσίκτας, τέλος πάντων. Ναι. Τελικός. Είναι υπερσύγχρονο γήπεδο. Χτίστηκε τα τελευταία χρόνια. Το 2017 νομίζω άνοιξε τις πύλες του. Σε μια χρονιά που οι Τούρκοι τα έχουν πάρει όλα σβάρνα. Πήρανε και τον τελικό του Champions League. Ναι. Θα γίνει στο Ατατούρκ. Να τα βλέπουμε εμείς. Ναι. Πολλά γεγονότα. Εντάξει, και εμείς ήμασταν κάποτε έτσι. Είχαμε πάρει και Ολυμπιακούς αγώνες και τελικό Champions League μέσα στην ίδια δεκαετία. Τώρα παίρνουμε μόνο μπάσκετ των μικρών, ναι, κάτι διοργανώσεις. Μέχρι εκεί είμαστε. Ισχύει. Πάντως, θεωρώ ότι οι Τούρκοι δικαιώνονται για τις επενδύσεις που έχουν κάνει. Έτσι. Σωστά. Σε γήπεδα και γενικότερα τα χρήματα που έχουν ρίξει στο ποδόσφαιρο. Σε αυτόν τον τομέα, ναι. Ναι. Άμα δεις όμως αγωνιστικά. Ρίχνουν χρήματα, δηλαδή τα πηγαίνουν. Ναι, για τα λεφτά που έχουν δώσει και στο μπάσκετ. Είδες πόσα χρόνια έκανε να έρθει επιτυχία, έτσι. Και πώς ήρθε κιόλας. Πόσα χρήματα, πόσες ομάδες, ναι. Και πάλι έπρεπε να γίνει ένα Final Four στην έδρα τους με 20.000 Τούρκους για να πάρουν εκεί, ναι, το κύπελο.
Έτσι είναι. Γίνανε πράγματα εκεί πέρα. Δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα όσο νομίζουμε ότι μπορούν να γίνουν με το χρήμα. Εννοείται το. Είναι αποτυχημένο το μοντέλο των Τούρκων όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια που ξοδεύουν και ξοδεύουν έχουν πάρει μόλις ένα κύπελο UEFA το 2000 με τη Γαλατασαράι. Δεν έχουν κάποια άλλη διάκριση σε συλλογικό επίπεδο. Πράγματι. Στον χώρο του ποδοσφαίρου πάντα. Ναι. Αλλά ούτε και στην εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα της Τουρκίας. Είχε πάει στα ημιτελικά του Euro Mundial του 2. Ναι, και στο Euro το 8 είχαν φτάσει μέχρι τους. Τρίτη θέση. Είχε κερδίσει το μικρό τελικό την. Ναι, έχει πιο νότια Κορέα. Την Νότια Κορέα που είχε. Που την πήγανε σμπρώχνοντα ω τετράδα και αποκλείστηκε από την Γερμανία. Και ήταν Βραζιλία-Τουρκία. Όχι. Ή Βραζιλία-Κορέα και Γερμανία-Τουρκία ήταν ημιτελική. Βραζιλία-Γερμανία ήταν ο τελικό στο 2 πάντω. Το πήραν οι Βραζιλιάνοι με γκολ του Ρονάλντο. Τουρκία-Βραζιλία έπαιξε τον ημιτελικό. Τουρκία-Βραζιλία, ναι, και Γερμανία. Με εκείνη τη φάση την, που έστειλε την μπάλα ένα παίχτη του Ριβάλντο. Αυτό που τον χτύπησε και καλά ο Τούρκο και έπεσε κάτω. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν το θυμάμαι. Ναι, υπάρχει, είναι viral αυτό το βιντεάκι. Θυμάμαι όμω. Ποιον παίκτη που μετέπειτα πέρασε από τον ΠΑΟΚ και είχε τότε η Εθνική Τουρκίας. Αυτό άμα μου το βρείτε. Περιμένω και τον κόσμο να στείλει μηνύματα. FM και NO στο 54526. Πάντως η Τούρκη. Χρήστο, μην κουκλάρεις. Πάντως. Παίκτης που ήταν σε εκείνο το Μουντιάλ στην ομάδα της Τουρκίας, δεν θυμάμαι πόσα μάτια είχε παίξει. Αμυντικός, θα βοηθήσω. Δεξί μπακ. Α, τον ξέρει. Χρήστο, ξέρει. Εγκυκλοπαίδια, ανοιχτό βιβλίο, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί. Δεξί μπακ κιόλας, ε. Να το βάλουμε quiz μέχρι τις 5 να δούμε πώς θα το βρούμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αν μου πεις το. Δεξιός μπακ της Τουρκίας τότε στο Μουντιάλ του 2 που πήγαν όσοι την τετράδα βγήκαν τρίτη θέση. Πήραν τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2. Μετέπειτα πέρασε τον Μπακ. Μπράβο. Δεν είναι και πολλά τα χρόνια, δεκαετία τώρα μιλάμε. Όχι, και λίγο πιο πίσω, 15 ετία α πούμε. FM και NO, ονοματεπώνυμο να δούμε και ποιο το βρήκε, να πούμε ποιο είναι. Αποστολή 54526 ή πάω όποιο θέλει. Τηλεφωνική κολλά 2310-287-888 να μα το πει στον αέρα. Και επίση η Τουρκία είχε φτάσει στο Euro το 8 μέχρι του ημιτελικού. Είχε αποκλείσει την Κροατία στα πέναλντι του 8 και έπαιξε με του Γερμανού στα ημιτελικά και είχε χάσει στην παράταση νομίζω. Ή όχι, είχε χάσει 3-2 πάντως. Ναι, είχαν πάλι καλή φουρνιά τότε. 3-2 και είχαν πολλούς τραυματισμούς και τα λοιπά σε εκείνο το παιχνίδι. Πάντως, έβαζε γκολ η Γερμανία, ισοφάριζε η Τουρκία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Σίγουρα θυμάσαι τον δεξιό μπακ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ μετά. Δεν θα τον θυμάσαι, όπως είπες. Αλλά σίγουρα θα θυμάσαι τον τερματοφύλακα εκείνης της Τουρκίας. Α, ναι, ναι. Ο πιο χαρακτηριστικός ποδοσφαιριστής εκείνης εμάς, έτσι. Ναι. Ο Ρουστού. Με τα σημάδια εδώ που. Ναι, ναι. Ήταν μαχητής μεγάλος εκείνος, στο γήπεδο. Πέρασε και από την Μπάρτσα, μετά βέβαια πέρασε και δεν ακούμπησε από την Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Αυτό λοιπόν, είναι. Πάμε στο. Πώς πήγαμε στην Τουρκία, στην Εθνική και όλα. Ποδοσφαιρικές κουβέντες δεν καταλαβαίνεις από πού πάνε. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Περιμένουμε να βρείτε και τον δεξιό μπακ. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4. Ακούτε. Ο Λίμπερο παντού ως και τις 5. Γιώργος Μπαϊράμ, Γιώργος Παναγιωτίδης. Οι δύο Γιώργοι στα μικρόφωνα. Δευτέρα σήμερα, 12 του Αυγούστου. Ζέστη πολύ. Πιο άδεια νομίζω η πόλη από ποτέ μέχρι στιγμής. Ναι, αυτή η εβδομάδα λογικό είναι έτσι. Όλοι έχουν τις άδειές τους, ξεκουράζονται. Παραλίες, τέτοια πράγματα, εμείς εδώ, έτσι. Εννοείται. Υπάρχει δράση, πάντα υπάρχει έτσι, δράση. Καλό είναι αυτό. Σκέψου να μην είχε και μάτσα αυτήν την εβδομάδα, τι θα κάναμε. Δεν θα συζητούσαμε μεταξύ μας. Πράγματα που μας απασχολούν. Έτσι, δροσούλα έχουμε, με το κοντίσιο, μια χαρά είμαστε, μην παραμονιόμαστε. Και θα πάμε παρεούλα ως και τις 5. Έχει πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ είναι στην Ολλανδία από το πρωί. Δεν έχουν φτάσει εκεί και οι απεσταλμένοι μας. Θα δούμε συνέχεια με ποιον θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Με τον Σταύρο ή με την Ελένη. Θα έχουμε Σταύρο Κόλκαλο για κάποια στιγμή. Να μας πει και τα υπόλοιπα εκεί από την άφηξη και να μας βάλει έτσι λίγο στο κλίμα, στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα. Αύριο στις 9.30 η μάχη του ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ. Ποντάρουμε στο γκολ-γκολ. Ναι, το πιστεύουμε το γκολ-γκολ. Και μακάρι έτσι να έρθει και ένα ιστορικό βράδυ, μια ιστορική πρόκληση. Τώρα, όσο προλαβαίνει, ήταν 83. Θα πέσει, λες. Ιντερνετικά πάντα έτσι. Μην πάει κάποιος εδώ σε πρακτορείο και πει το έχει λιγότερο ότι λένε αυτοί εκεί πέρα. Ναι. Εγώ βλέπω ιντερνετικά τώρα τι γίνεται. Λογικά στον ΟΠΑΠ θα είναι λιγότερο. Ναι. Πιο χαμηλά. Συνήθως έτσι πάει. Ναι. Αυτό. Μάλιστα, είναι εβδομάδα ποδοσφαιρική. Είναι εβδομάδα είναι σημαντική, με τις revans, έτσι. Να θυμίσουμε έτσι μια το πρόγραμμα. Ναι, τώρα το έχω και μπροστά μου. Ολυμπιακός Μπασαξεχήρ αύριο σε 9.30 Nova Sports 2. Άγιαξ ΠΑΟΚ αύριο σε 9.30 Κοσμοτέ Σπορ 1 και φυσικά Λίμπερο 107,4 με Σταύρο Κόλκα. Εκεί πέρα συνδέσει από νωρί, pre-game, post-game, συνδέσει τύπου, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει γύρω από το παιχνίδι. Κανονικά εδώ στο Λίμπερο θα τα ακούσετε όλα.
Την Τετάρτη, Ατρόμητος Λέγκια Βαρσοβίας στις 7 από την Air Sports. Πέμπτη στις 9, Nova Sports 2, ΑΕΚ Craiova και στις 9.30 Άρης Μόλντε Κοσμοτέ Φορένα και Φαλ Λίμπερο 107,4 και 15 Αύγουστο θα είμαστε κανονικά. Έτσι, για το μάτς του Άρη. Θα ακούσετε τα πάντα και από το Κλεάνδης Βικελίδης φυσικά. Ευελπιστώντας να έχουμε μια γεμάτη προκρίσεις εβδομάδα. Έτσι, ναι, μια να συνεχίσουμε εβδομάδα. Το 5 στα 5. Θα είναι, δύσκολο θα το είναι έργο. Επιτυχία μεγάλη. Αλλά αυτό θα είναι δύσκολο το έργο και για ΠΑΟ και για Άρη. Ολυμπιακός ΑΕΚ έχουν πιο εύκολο έργο. Ατρόμητος. Περιμένουμε να δούμε. Είναι 50-50 για τις ομάδες μας. Και σε αποδόσεις αυτό. Ναι, για τις ομάδες μας πάντως εδώ στην πόλη είναι δύσκολο το έργο, αλλά έχουμε την ελπίδα ότι μπορούν να δώσουν έτσι και αν καταφέρουν να κάνουν και προκρίσεις. Θα είναι με τρόπο εμφαντικό και ιστορικό, αν μη τι άλλο. Έτσι, είτε ο ΠΑΟΚ το κάνει μέσα στο Άμστερνταμ, είτε ο Άρης γυρίσει αυτό το 3-0. Ναι. Δεν ξέρω αν Χρήστο έχει καταφέρει ο Άρης ποτέ μεγαλύτερη ανατροπή στην Ευρώπη. Ποτέ έτσι, από 3-0. Ποτέ. Οπότε θα μιλάμε για δύο ιστορικά βράδια και μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουμε το 2-2 και με τρόπο έτσι ιστορικό εμφαντικό. Θα μας αποζημιώσει. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι και να γίνει στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Άρη αυτήν την εβδομάδα, αρχίζει γενομένη από το αυριανό του ΠΑΟΚ, ακόμη και αν αποκλειστούν και οι δύο ή ένας από τους δύο, πιστεύω ότι θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μας δώσουν δύο ωραία βραδιά και ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, ο Άρης θα χάσει με 0-2 από τους Νορβηγούς, έτσι θα περάσει ένα διάφορο βράδυ, ναι, ή ο ΠΑΟΚ θα πάει και εκεί θα χάσει 3-0 στο Άμστερνταμ. Νομίζω ότι θα το παλέψουν, θα τα δώσουν τα πάντα και θα μας χαρίσουν δύο ωραία βράδια, αν μην τι άλλο, ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά. Και θα είναι όλοι το αποτέλεσμα τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περάσουν και δύο. Δεν έχω τόση σιγουριά, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα. Αλλά πιστεύω ότι θα παλέψουν και θα μας δώσουν δύο ωραία ευρωπαϊκά βράδια. Θα τα θυμόμαστε. Σωστά. Έτσι είναι. Και μακάρι να προχωρήσουν και να μας δώσουν κι άλλα. Πάντως και... για τον ΕΠΑΟ, καν αποκλειστεί, δεν τελειώνει το ταξίδι του ευρωπαϊκού. Σαφώς. Νομίζω μετά θα περάσει το Γιουραβάλι. Λογικά με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Έχει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στην Ντάνταλκ από την Ιρλανδία. Αλλά αυτό είναι άλλο σενάριο. Ναι, ας μην το πιάσουμε ακόμη. Όπως και τα μεταγραφικά σε ΠΑΟΚ και Άρη. Γιατί χθες είχαμε σενάρια πάλι για τον Μπράνταριτ, έγραφαν. Έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτή η υπόθεση. Ναι, έχει γίνει λίγο έτσι, σε σύριαλ πάει να εξελιχθεί. Και για τον Άρη ακούστηκαν. Για τον Άρη ακούστηκαν επίσης, γράφτηκαν σε Αυστρία για τον Μπόα, την κεντρικό αμυντικό. Ναι. Και στην Ισπανία για τον Ρόντρι. Πολύ καλό ο Ρόντρι. Και είδα και βιντεάκια του εχθές. Είναι killer μπροστά. Εντάξει, βέβαια, τα πιο πολλά γκολ τα έχει πετύχει στη Σεγούντα Division, αλλά είναι υψηλό το επίπεδο και εκεί σίγουρα. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει καλή σχέση με τα δίχτυα, έχει καλές κινήσεις. Τώρα για να το συνδέουν οι Ισπανοί με τον Άρη, και μάλιστα είπαν ότι έχει κάνει και πρόταση, έχει καταθέσει πρόταση βάσει του Ισπανικού δημοσιεύματος. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει. Έχει παραστάσεις και από την La Liga, την πρώτη κατηγορία, ο συγκεκριμένος παίχτης, με τη Γρανάδα έχει αγωνιστεί εκεί πέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται καλή λύση για τον Άρη. Καλή λύση για να γίνει. Με τα μεταγραφικά θα ασχοληθούμε περισσότερο για τον ΠΑΟΚ από Τετάρτη και για τον Άρη από Παρασκευή. Έτσι, να περάσουν οι ρεβάντς. Μέχρι τις 31 έχουμε. Νομίζω ότι θα μας απασχολούν. Οι επιτελείς των ομάδων περιμένουν να περάσουν οι ρεβάντς για να δουν και πού θα συνεχίσουν μαζί. Γιατί άλλη ενίσχυση προφανώς θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ αν συνεχίσει και πάει για τους ομίλους. Καλά, ναι, εννοείται. Έχοντας την Καραμπάκη συνέχεια απέναντί του. Και άλλη ενίσχυση αν πάει για τον Europa League. Και ο Άρης αντίστοιχα. Αλλά και τα οικονομικά δεδομένα που παίζουν ρόλο στον Άρη για το θα έχεις άλλη δύναμη και άλλο παζάρι, κεφάλαιο μετά. Οπότε σου επιτρέπει να κινηθείς και ψηλότερα. Ναι. Σε παίχτες που να κυνηγήσεις το κάτι παραπάνω. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο που θέλει να περάσει η νέα κυβέρνηση με τη φοροελάφρυνση των ΠΑΕ. Το οποίο θα βοηθήσει στην ουσία τις ομάδες να κάνουν μεταγραφές, να δίνουν περισσότερα χρήματα σε ποδοσφαιριστές που θέλουν να δελεάσουν. Λόγω της φοροελάφρυνσης που θα έρθει, αν τελικά περάσει, μέχρι και 45%. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στους παίκτες και όχι στο κράτος. Δεν θα τα αποταμιεύονται. Αυτό ακριβώς. Ενώ σε άλλες χώρες ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Υπάρχει πολύ χαμηλότερη φορολογία. Οπότε θα βοηθήσει πολύ να ίσως βλέπουμε τις ομάδες μας να δίνουν πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια σε παίκτες για να έρθουν. Αυτά. Η μόνη ομάδα η οποία έχει κλείσει σχεδόν το ρόστερ της από τις που αγωνίζονται και στην Ευρώπη, τις ελληνικές, είναι η ΑΕΚ. Η οποία της μένει μια πινελιά πίσω στην άμυνα. Ακούγεται ο Μπα, ο οποίος αγωνίζεται στη Βαγεκάνο. Ναι. Στην Ισπανία. Ναι. Ήξερε από την αρχή που πάει η ΑΕΚ, που βαδίζει. Μόνο αυτή η εκκρεμότητα υπάρχει στο ρόστερ. Ο οποίος φαίνεται καλός. Και τα μάτς που έχει δώσει και αυτά και από βιντεάκια βλέπεις. Σε Νεγαλέζο, έτσι. Ναι. Κεντρικός αμυντικός, μοιάζει λίγο στο που... Σεμέδο. Ναι, Ολυμπιακός. Έχει αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα και για να δέσει και πίσω την άμυνα που έχει προβλήματα αρκετά η ΑΕΚ πίσω.
Εντάξει, μπορεί να είναι ένα κεφάλαιο για την Ένωση ως Βάρνας και να θέλουν να τον ρίξουν. Αλλά δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό. Να βασιστούν σε. Αλλά ναι, αυτό που λες και εσύ, δεν νομίζω ότι μπορεί να βασιστεί όλη τη χρονιά σε αυτό. Να. Και με δεδομένο ότι ο Τσιγκρίνσκι είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς και ο Βράνιες είναι ο ποδοσφαιριστής που γνωρίζουμε. Πολύ καλός, μπορεί αλλά... να σου δώσει τα πάντα, αλλά μπορεί να σου χαλάσει το παιχνίδι μέσα σε μια στιγμή. Και όχι μόνο το παιχνίδι, μπορεί να σου χαλάσει και άλλα ο Βράνιες. Εντάξει, δεν νομίζω πλέον ότι ο Βράνιες έχει έρθει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον πλέον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Δεν θα δούμε λες αυτά ναι, που. Τι κουταμάρες αυτές που έκανε και στην Άντερλεχτ αλλά και στην πρώτη του θητεία. Ναι. Αλλά το φοβάσαι στο γήπεδο, το φοβάσαι λίγο. Μπορεί να σε κρεμάσει. Είναι επιρρεπής το λάθος. Ναι, έτσι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, βλέπω ανεβάζει και στα social media φωτογραφίες. Πάει πάω από την άφηξη στο Άμστερνταμ. Έτσι, κανονικά. Να αναφέρουμε λίγο την αποστολή του δικεφάλου. Που από χθες φυσικά έχει ανακοινωθεί για όσους τυχόν δεν τη θυμούνται ή δεν την έχουν ακούσει. Ο δικέφαλος, ο οποίος ταξιδεύει πλήρης, πάνοπλος, δεν έχει προβλήματα. Ο Ελκαντουρί είναι, είναι κανονικά διαθέσιμος. Προπονήθηκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση το πρωί στην Τούμπα την Κυριακή και τέθηκε στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα. Και νομίζω ότι θα τον έχει κανονικά και στην δεκάδα ο Πορτογάλος τεχνικός. Λοιπόν, για να το τσεκάρουμε λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να αναφέρουμε αναλυτικά τα ονόματα των παικτών που είναι στην αποστολή που έχει φτάσει ήδη στο Άμστερνταμ. Και σήμερα το απόγευμα θα προπονηθεί εκεί για πρώτη φορά. Ενώ νωρίτερα θα γίνει και η συνέντευξη τύπου στην οποία θα μιλήσουν Αμπέλ Φερέιρα και Ντιέγκο Μπίζες Βαρ. Θα την ακούσετε φυσικά εδώ από το Λίμπερο 107,4. 21 παίκτες πήρε μαζί του ο Φερέιρα. Πασχαλάκης, Ζίφκοβιτς, Μελίσσας, τρίτος τερματοφύλακας, ο Μάτος, ο Γιαννούλης, ο Ροντρίγκο, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Ίνγκασον, ο Ντόγκλας Αγκούστο. Ντόγκλας Κώστα είναι στην κυβέρνηση. Ο Μίσιτς, ο Εσίτη, ο Ελκαντουρί, ο Πέλκας, ο Μπίσες Βαρ, ο Ζαμπά, ο Λιμιός, ο Ακπομ, ο Σφιντέρσκι, ο Γαϊτανίδης και ο Στόχ. Είναι 21 που πήρε μαζί του ο Αμπέλ Φερέιρα. Για την αποστολή του Άγναμ τον Άγιαξ. Και μιας και είμαστε έτσι αριθμούς που ΑΟΚ, θυμίζω και πάλι το quiz που έχουμε βάλει. Ναι, ακόμα δεν έχουμε. Ποιος, που μας βγήκε εντελώς αφόρμητα ξαφνικά. Ακόμη δεν βλέπω κανείς. Δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν το θυμάται κάποιος. FM και NO. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο, στέλνετε και τον παίκτη εφόσον το θυμάστε. Στο 54526. Καλησπέριζουμε και Δημήτρη Μπαλόμπα. Και το quiz είναι, είπαμε, ποιος ποδοσφαιριστής της Εθνικής Τουρκίας του 2002 που βγήκε τρίτη στο Μουντιάλ στα γήπεδα της Κορέας. Μετέπειτα πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι είναι δεξιός μπακ, βοηθήσαμε. Να δούμε πόσοι τον θυμούνται. Περιμένουμε μηνύματα ή και να τηλεφωνήσετε το 2310-287-888 για να τα πούμε στον αέρα και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε φυσικά. Εδώ παρεούλα. Δεν ξέρω. Για κάποιο χτύπησε η καμπάνα πάντως. Την άκουσες έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε να πούμε για τις ομάδες μας. Δώσε λίγο αυτή την πληροφορία, μπας και το βρούμε. Να δώσουμε την πληροφορία yeah, ναι. Ότι ήταν εύσωμος ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε σχετικά για ποδοσφαιριστή πάντα. Μιλάμε, την είχε την κυλίτσα του. Και τι άλλο έκανε. Ότι έτρωγε ακόμη και στο Ραμαζάνι. Μας το θύμισε ο Δημήτρης ο Μπαλόμπας αυτό. Είναι μια σημαντική πληροφορία. Σημαντική πληροφορία που ίσως βοηθήσει να βρείτε. Ποιος Τούρκος διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν στο Μουντιάλ 2002 και μετέπειτα μετά από 3 χρόνια. 2-3 χρόνια νομίζω. Πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, εντελώς αφόρμητα μας βγήκε αυτή η πληροφορία στην πορεία. Ενώ τα λέγαμε για την Τουρκία το 2002, ξαφνικά βλέπεις πως είναι οι ποδοσφαιρικές κουβέντες. Τι έτσι, μπορεί πάει. Να βρεις από εδώ από εκεί. Να δούμε πόσοι τον θυμάστε. Σε άλλες εποχές για τον ΠΑΟΚ φυσικά. Έτσι, πολύ διαφορετικές. Είχε έρθει τότε να δώσω και ηλικίες και τέτοια, αλλά θα βοηθήσουμε και άλλο το κοινό. Γιατί δεν βλέπω να συμμετέχουν, δεν βλέπω μηνύματα, δεν βλέπω γραμμές, δεν βλέπω να το θυμάται ο κόσμος. Αυτός εδώ είναι, αν τον θυμάσαι έτσι λίγο. Καθόλου σου λέει κάτι. Μπα, τίποτα. Μπα, όχι φίλε, τίποτα. Δεν ξέρω καθόλου αυτό. Δεν το ξέρεις. Θα σου πω πότε ήρθε. Ήρθε. Λοιπόν. Παλιότερα βλέπω και είδηση ότι φυλακίστηκε. Ναι. Α, έχουμε κι άλλο. Έχει ψωμάκι εδώ η υπόθεση. Μάλλον στο Ραμαζάνι θα φυλακίσει. Το 2005 τον είχε φέρει ο ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι του 5 σε ηλικία 27 ετών τον είχε φέρει ο ΠΑΟΚ. Βοηθάμε πολύ τώρα βέβαια. Δίνουμε έτοιμη τροφή δίνουμε στον κόσμο. Αλλά και πάλι δεν βλέπω. Περιμένουμε τα μηνύματα. FM και NO. Το μήνυμα στο 54526 ή τις γραμμές να μας το πείτε στον αέρα ποιος ήταν. Και βλέπω τώρα εδώ. Είχε αποδώσει ο παίχτης. Αυτά που έπρεπε. Εντάξει. Είχε δώσει τον ΠΑΟΚ πράγματα. Τριετές, αλλά δεν νομίζω ότι είχε μείνει τρία χρόνια. Τριετές, είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Στα πόσο χρονών είχε έρθει, 27. Α, εντάξει, λογικό. Το 2010 βλέπω τώρα είδηση έτσι γκουγκλάρω ότι φυλακίστηκε. Ναι. Για ποιο λόγο.
Κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε σκάνδαλο προσυμφωνημένων αγώνων στην Τουρκία και οδηγήθηκε στη φυλακή. Αυτά χρειάζεται να τα θυμώσουν, εσύ. Κοίτα εδώ τη Λαβράκη, ανακαλύψαμε τώρα. Έξι μάτς είχε παίξει εντάξει, στο πρωτάθλημα το 2005-2006 με τη Φαίνοντ του ΠΑΟΚ. Για δες πόσο βγήκαν αυτά. Ήταν σπορ. Ανάμεσα στα. Λένε αυτά. Τρία, κανένα. 5-2. Λοιπόν, ήταν ανάμεσα λέει, στα 46 άτομα που προσήχθησαν από την αστυνομία στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας. Μάλιστα. Μπράβο, καλό παιδί. Καλό παιδί και τίμιο παλικάρι. Λωστός. Και εντάξει, στην Τουρκία όνομα έτσι, γιατί ήταν στο Μουντιάλ του 2. Ναι, άμα ήταν στην ομάδα. Μεγαλύτερη διάκριση που έχουν ναι, πάρει. Ναι, πιο επιτυχημένη πορεία εθνική Τουρκία. Οι Τούρκοι. Δεν του θυμάμαι να έχουν ξαναφτάσει ψηλά. Ναι. Όχι. Ήταν και προπονητή μετά, έγινε στα 39 του, βλέπω. Μπράβο του. Ναι. Είχε πρόγραμμα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Δεν θέλουμε να θυμηθείτε το όνομα, όμως, να μας το πει τόσοι. Ναι. Πέρασε και δεν ακούμπησε, τον διαβάζω δημοσιεύματα. Εδώ για να πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε Γερμανία. Βλέπω ναι. Τώρα τη τελευταία στιγμή. Ότι ο Πέρισιτς. Α, ήρθε Μάιο και εσύ και το 25 Νοέμβρη έλυσε το συμβόλαιό του. Μετά από πειθαρχικά παραπτώματα και καθυστερημένες επιστροφές. Λέει. Τι να κάνεις. Εξαιτίας των οφειλών της διοίκησης προς το μέρος. Εντάξει, τότε είχε και τέτοια θέματα ο ΠΑΟΚ. Έξι παιχνίδια είχε παίξει. Το 2010 είχε καταλήξει φυλακή. Ο μοναδικός που κρατήθηκε από την Τουρκία αστυνομία μετά τη συλλήψη 46 ατόμων. Μόνο αυτό βάλα φυλακή. Ρε το φίλο μας τον. Δεν θα πω τώρα. Ήρθε το πρώτο μήνυμα. Ήρθε. Ναι. Α, τον βρήκε ο φίλος. 867 τον βρήκε. Να το πούμε, λέει. Μετά τη στριμ, μετά το διάλειμμα. Περιμένουμε να στείλουν κι άλλοι, να δούμε πόσοι τον θυμούνται. 867 τον βρήκε πάντως. Σωστός. Έπεσε μέσα. Ωραίος. Λοιπόν. Ναι, πάντως είδες από ένα όνομα, από ένα φωτοσφαιριστή, πόσα άλλα πράγματα γύρω-γύρω βρήκαμε. Τι ψωμάκι είχε ο συγκεκριμένος. Δεν τα θυμόμουν εγώ όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα είχα στο νου μου. Ωραίος. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρουμε που τι κάνει. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχουμε σημεία ζωής τελευταία. Άμα δεις κανένα περίεργο σκόρ στην Τουρκία, ψάξου. Να ξέρεις ότι μπορεί και να βλέπει. Μπορεί να είναι. Θα τα έχει κόψει εσύ. Λοιπόν, είχα πει για τη Γερμανία ότι ο Πέρισιτς βρίσκεται ήδη στο Μόναχο. Περνάει ιατρικά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί και να πέρασε. Από την Bayern. Οπότε απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Ίντερ. Νομίζω πως είναι μια ποιοτική προσθήκη για την Μπάγκερν συγκεκριμένη, μιας και έχει φύγει. Βασικά έχουν αποσυρθεί, όχι δεν έχουν αποσυρθεί, ο Ρόμπεν και ο Ριμπερί ακόμα όμως βέβαια δεν έχουν βρει ομάδα. Αλλά έκλεισε αυτός ο κύκλος δύο σημειών της. Κάτσε, ο ένας του τζίτου σταματάει. Ο Ριμπερί από ό,τι. Ο Ριμπερί θα πάει στην Αραβία, κάτι τέτοιο. Ο Ριμπερί απέρριψε τις προτάσεις από Αραβία. Ολλανδία βρήκε. Όχι, και από Ολλανδία απέρριψε ο Ριμπερί. Πού θα πάει. Και μέχρι χθες, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση, ότι τον έχει προσεγγίσει η Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα, ο Ριμπερί. Ναι. Έχει και Μπόατεν και η Φιωρεντίνα, ξέρεις. Αυτό που πέρασε την Μπάρτσα και έκανε τρεις συμμετοχές. Αυτόν τον Kevin Prince. Τον Kevin Prince, ναι. Ωραίος παίκτης. Οπότε. Λες να κάνουν δίδυμο εκεί. Ναι, ωραίο θα είναι αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Ναι. Πάντως η Bayern κλείνει μια ποιοτική λύση για τα φτερά της. Ψάχτηκε και για Coutinho η Bayern, διαβάζω. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει και τον Coutinho αφού πήρε τον Perisic. Ναι. Είναι δανεισμός, να το πούμε γι' αυτό, για τις λεπτομέρειες της μεταγραφής. Έχει φτάσει σε συμφωνία η Bayern με την Ίντερ για δανεισμό του 30χρονου Κροάτη και έχουν βάλει και στο συμβόλαιο μια οψιόν αγοράς στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Καλά λίγα είναι, μου φαίνονται εμένα. Ναι, μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά για την Bayern εννοώ. Είναι λίγα, όντως είναι λίγα. Είναι λίγα χρήματα τώρα για την ποιότητα του Perisic. Ένα παίχτη που πέρυσι πήρε το χέρι την. Ήταν και αυτό εκ των πρωταγωνιστών τη Κροατία να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Απλά και αυτό είναι λίγο ασταθή. Σαν χαρακτήρα. Ναι, ακόμη ενώ ξέρει. Αρκετά, ξέρει πολύ ποδοσφαιρό που λέμε. Νομίζω είναι λίγο ασταθής και στην αποδοσή του. Ασταθής, γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει ίσως μεγαλύτερη καριέρα, να διεκριθεί ακόμη περισσότερο. Έχει τα φόντα νομίζω για να το κάνει. Αν σοβαρευτεί και διορθώσει κάποια πράγματα. Τον είδαμε έτσι και τι Μουντιάλ είχε κάνει. Ήταν ένα από τους πρωταγωνιστές στην πορεία της Κροατίας εκεί, παρέα με τον Μόντριτς, τον Μάντζιους και τους υπόλοιπους στο Μουντιάλ τον περσινό. Ναι, ο κεφάλαιος είναι πώς ανοίγει στην καριέρα του Ιβάν Perisic και να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί η Μπάγερ. Και τι άλλες κινήσεις θα κάνει. Η Bayern είναι και αυτή η μεγάλη ερωτηματικότητα. Ξεκινάει μεγάλο. Την Παρασκευή που τη λίγα έτσι. Στην έδρα της Χέρτα Βερολίνου παίζει η Bayern Μονάχου. Είναι το πρώτο παιχνίδι ακριβώς. Στην πρεμιέρα.
σίγουρα παίζει στην πάντα με την. Οι Γερμανοί ξεκινούν πάντα το πρωτάθλημά του με την, με την πρωταθλήτρια να παίζει το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Όπως και οι Άγγλοι φέτος ξεκίνησαν με την πρωταθλήτρια την επόμενη. Με την πρωταθλήτρια τη σεζόν που ξεκινά, τη Λίβερπουλ, ναι, λες, ναι. Το πιστεύεις. Μάλλον, εντάξει, το πιστεύω. Πιστεύεις, ε. Ναι. Αισιόδοξος. Μια του κλέα, την πλέον δύο του κλέα, θα το πάρει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή δεν μπορεί, σίγουρα θα το πάρει. Πάρει. Ναι. Πόσα πόσα είναι 30 είναι φέτος. Ναι, φέτος είναι 30. 30 ρίζει. Πρέπει να το πάρει φέτος. Ο ΠΑΟΚ έκανε 34. Ναι, 34. Εντάξει. Η ΑΕΚ έχει κάνει 24. Ναι. Καλά πάμε. Η Μπάγερν παίζει στο Μόναχο την Παρασκευή στις 9.30 με τη Χέρτα. Ναι. Στο Μόναχο δεν παίζουν στο Βερολίνο. Κοσμοτέ Σπόρτα. Το Σάββατο στις 7.30 έχει το Derby City Tottenham. Να μας θυμίσει λίγο εκείνη τις περσινές μονομαχίες του Champions League. Και με VAR πλέον το, ναι, η Premier League. Έρχεται Σαββατοκύριακο φωτιά. Ναι. Ξεκινάει και η La Liga αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή παίζει η Μπαρτσελόνα. Δες την Παρασκευή έχει η Χέρτα Μπάγερν και Μπιλμπάο Μπαρτσελόνα. Μπιλμπάο Μπαρτσελόνα. Εντάξει, βέβαια η Μπιλμπάο δεν ξέρω σε τι. Ναι, είναι δύσκολο ο εξοδό όμως για πρεμιέρα για την Μπάρτσα. Ναι. Έβαλε 4 στην Νάπολη Μπάρτσα το Σάββατο, βέβαια. Με τον Μανολάκη εκεί να κάνει μαγκιά στο Σουάρε, να του δείχνει 3 δάχτυλα κλπ. Να του βάζει 2 γκολ μετά ο Σουάρε. Ναι, εντάξει. Και να χάνουν 4-0. Κλασικό Ελληνάρα είναι αυτό. Ναι. Μανολά. Πάρε τα 2 μετά Μανολά από το Σουάρε και μιλέ πολλά. Πήγε να του θυμίσει πώ πέρασε τη Ρώμα την Μπάρτσα. Ε. Σωστό, ναι. Ναι. Έτσι, κάπω έτσι έγινε. Εντάξει, τώρα θα έχουμε full δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν δηλαδή 3-4 αγωνιστικές και μετά θα πάμε στο διάλειμμα για να παίξουν οι εθνικές ομάδες. Αυτό το σπαστικό πάντα στο ξεκίνημα τη σεζόν που σταματάει. Εδώ στην Ελλάδα δύο αγωνιστικές που λαβαίνουμε να παίξουμε. Δύο αγωνιστικές και μετά, ναι. Και οπότε μετά οι Άγγλοι και πολύ κακό αυτό. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έχουν 4 αγωνιστικές έχουν προλάβει, ναι, να αγωνιστούν. Κακό για μας. Ναι, με σίγουρα. Το που ξεκινάει, δάθμα, αμέσως. Αλλά ίσως είναι και καλό γιατί οι ομάδες οι ελληνικές που περνάνε και σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης χρειάζονται εκεί πέρα κάποιες ανάσες. Ναι, βρίσκουν ένα διάστημα. Γιατί έχουν παίξει φουλ από τα προκριματικά, έχουν κάνει την υπερπροσπάθεια. Υπάρχουν και τα μάτς ενδιάμεσα από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, υπάρχουν ενδιάμεσα τα μάτς των playoff του Europa League. Οπότε χρειάζεται αυτό το διάλειμμα. Εντάξει, βέβαια, πολλοί ποδοσφαιριστές των πρωτοκλασσά των ομάδων της Ελλάδας παίζουν και στην εθνική. Οπότε στην ουσία δεν ξεκουράζονται. Η ομάδα, οι υπόλοιποι παίχτες παίρνουν κάποια ρεπό. Τώρα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, εμείς ξεκινάμε. Εντάξει, δεν έχει τόσο σημασία τώρα, αυτή τη στιγμή. Αλλά μιας που πιάσαμε αυτό το θέμα, παίζουμε στις 5 Σεπτεμβρίου, 14 με τη Φιλανδία. Το τελευταίο μας χαρτί, βασικά, ναι, γιατί τους Φιλανδούς κυνηγάμε. Είναι με 9 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Οπότε αν τους κερδίσουμε μειώνουμε τη διαφορά και μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ιδάλλως θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε την υπέρβαση και να κερδίσουμε τη Φιλανδία. Εντάξει, τώρα κάποιος θα μου πει πώς θα τους κερδίσουμε ενώ έχουμε χάσει την Αρμενία. Αλλά δεν αποτελεί και φόβετρο η Φιλανδία. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο ομάδα να την κερδίσεις τη Φιλανδία. Τι προλαβαίνει να κάνει ο Ολλανδός, δεν ξέρω, για να γίνουμε ομάδα, ναι, έτσι λίγο να τους συμμαζέψει. Μα δεν χρειάζεται να γίνεις ομάδα τώρα και δεις τη Φιλανδία. Μπεις μέσα με την ποιότητά σου, λίγο τα βρούμε μεταξύ τους οι παίχτες και τους κερδίζεις. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μεγαθύριο τώρα η Φιλανδία, έτσι δεν είναι. Σαφώς δεν έχει καλούς παίχτες, ναι, γιατί και στο Nations League. Τον Πούκι έχει μπροστά. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί φόβητρο. Η Ιταλία να μου πεις, ναι, που χάσαμε 3-0, θα μπορούσαμε βέβαια να το έχουμε γλιτώσει όλο αυτό, γιατί για πλάκα μας βάλανε 3 γκολ. Οι Ιταλοί, οι οποίοι μετά το στραπάτσο που πέσαν πέρυσι, που χάσανε το εισιτήριο και το παγκόσμιο κύπελο μετά από 48 χρόνια, πόσα ήτανε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, επιστρέφουν δυναμικά, έχουν κάποιες ατέλειες φυσικά στην δεκάδα, δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα της προηγούμενης δεκαετίας που κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει επιβιωτικούς παίχτες πλέον σε σχέση με πριν 2 χρόνια, έχουν φτιάξει λίγο τα πράγματα εκεί και με νέο προπονητή κτλ. Ο Μαντσίνι δεν είναι ο προπονητής της Ιταλίας. Ναι, ο Ρόμπερτο Μαντσίνι. Ναι. Έχουν στρώσει λίγο την κατάσταση, θα πάνε αέρα φυσικά στο Euro και εγώ τους περιμένω δυνατούς εκεί. Θα είναι και οι τελευταίες συμμετοχές του Μπονούτσι, του Κιελίνη με την εθνική. Ναι. Ο Μπουφόν νομίζω έχει αποσυρθεί. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των τριών και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιωτής, Γιώργος Μπαϊράμι στα μικρόφωνα. Ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα για 2 ρίτσες ακόμη. Έχουμε και ανοιχτές γραμμές. 2-3-10-2-7-8-8-8. Για όποιον θέλει να συζητήσουμε έτσι ενώπιση της ποδοσφαιρικής εβδομάδας που έχει ξεκινήσει από σήμερα.
ενώπιση των αγώνων Ρεβάνς, τι πιστεύετε για τις ομάδες σας, τι βλέπετε, τι περιμένετε να δείτε, να φτιάξουμε έτσι και σενάρια πρόκρισης λίγο. Mm-hmm. Με το Βάντεμπεκ είδες τι έγινε, που έλεγες μένει φεύγει, τελικά πάει του χρόνου στη Ρεάλ. Μάλλον, κάτσε, γιατί χθες έκανε δηλώσεις ο ίδιος και είπε ότι θα δούμε, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Mm. Αλλά οι Ισπανοί έγραφαν αυτό το πράγμα, η ΑΣ έγραψε συγκεκριμένα ότι... Ναι. Έχουν συμφωνήσει από τώρα για να τον πάρει του χρόνου. Σίγουρα έχουν συμφωνήσει. Κάποια στιγμή θα πάει στη Ρεάλ. Ναι, θα πάει, θα πάει. Απλά από ό,τι γράφεται, οι διοικούντες του Άγιαξ ζήτησαν να πάει του χρόνου στη Ρεάλ, καθώς ήδη έχουν χάσει κάποιες. Έχουν χάσει πολλές βασικές μονάδες από την περσινή σεζόν. Εγώ διάβαζα το άλλο στην Ισπανική, το δημοσίευμα. Ότι ο Ζιντάν θέλει να ξεκαθαρίσει πρώτα το ρόστερ φέτος, σαν μια μεταβατική χρονιά, να κάνει την εκαθάριση που θέλει στο ρόστερ. Και από του χρόνου σιγά σιγά να αρχίσει να χτίζει την ομάδα που θέλει ιδανικά. Ναι. Αυτό διάβασα στο ισπανικό δημοσίευμα. Τώρα εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ναι. Όλα δεν μπορεί να δίνουν αυτήν την εκδοχή που είπες. Εντάξει, όλα έχουν βάση πάντως. Πάντως το θέμα είναι ότι θα πάει κάποια στιγμή ο Βάντμπεκ στη Ρεάλ. Σίγουρα θα παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αύριο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Α, δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, ο Ινάγι Βίλιαμς. Ναι, ανανέωσε για 9 χρόνια, φίλε. Υπογράφησε 9 ετές συμβόλαιο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό για ποδοσφαιριστή. Ο Ινάκη Βίλιαμς είναι Βάσκος. Έχει γενική. Τι υπέγραψε, ο Τάντιτς του Άγιαξ. 10 ετές. Υπέγραψε πολλά. Πρέπει να υπέγραψε. Κάτι το δούμε, αλλά ναι. Τι να το τσεκάρουμε. Έχει δίκιο. 10 ετές. 10 ετές δεν ξέρω, αλλά έχει υπογράψει για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, κάτσε να το τσεκάρουμε. Ναι. Εγκυκλοπαίδια Χρήστος Κιώσης. 7 ετές, 7 ετές. Διπλό συμβόλαιο λέει του κάνα. Ναι, φέτος το καλοκαίρι, σωστά. Ναι. 7 ετές συμβόλαιο. Είναι 30 χρονών. Και θα παίζει ως 37 του στον Άγιαξ. Ναι. Ως το καλοκαίρι του 2026. Μια χαρά. Τον κάναν και αρχηγό φέτος. Οπότε... Ο Ινιάκη Βίλιαμς, ναι, έχει ξεπεράσει 150 συμμετοχές. Πρέπει να είναι Βάσκος. Γέννημα θρέμα Βάσκος, ναι. Από παιδί στην Μπιλμπάο. Μεγάλος ανδρώθηκε και έμαθε το ποδόσφαιρο στην Αθλέτικ. Θύματα υποδομής και τα λοιπά. Μια ζωή εκεί λοιπόν. Η Μπιλμπάο στηρίζονταν ανέκαθεν στο στοιχείο το δικό της. Μόνο σε Βάσκους. Οπότε δεν είναι πολύ περίεργο που υπέγραψε για. Ναι, με ρήτρα 135 εκατομμύριων ευρώ. Ωραία, εντάξει. Οπότε μια ζωή εκεί θα μείνει. Θυμάσαι εκείνη τη χρονιά που κάνει Μπιλμπάο. Που είχε φτάσει στο τελικό του UEFA, του Europa. Του Europa League, ναι, και το έχασε από την Ατλέτικο που ήταν. Εύκολα κιόλα. 3-0. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω είχε αφήσει το αποτύπωμά τη Bilbao με εκείνη την πορεία. Είχε πετάξει έξω το United, τη Σάλκε μετά, νομίζω. Είχε κάνει τρομερή χρονιά. Τρομερή χρονιά. Ισχύει. Εκπληκτικό ποδόσφαιρο τότε με ποιον στον πάγκο. Με τον. Τον μεγάλο καθηγητή του είδου, Μαρσέλο Μπιέλσα. Μπιέλσα ήταν τότε. Ναι, ναι. Μπράβο. Εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Με Μουνιαΐν, Σουσαέτα στα άκρα, ναι, ναι, ναι. Με Γιορέντε μπροστά. Είχε το Χάβι Μαρτίνεθ, αν θυμάμαι, που πήγε μετά στην Μπάγκερν. Τρομερή χρονιά για την Μπιλμπάο. Και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στο πρωτάθλημα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ένα ωραίο θεματάκι που έβλεπα χθες για τον Ντε Γιόνγκ. Τον Φρέγκι Ντε Γιόνγκ που έφυγε από τον Άγιαξ στην Μπαρτσελόνα, τον 22χρονο Ολλανδό. Τελειώνουν το φιλικό και υπάρχει βιντεάκι. Είναι στο αεροπλάνο, κάθεται στη θέση του και αμέσως το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάρει το τάμπλετ για να είναι τα στιγμή με το αγώνα. Το είδα. Νοοτροπία που νομίζω του δίνει, μας δείχνει ότι έχει τα φώτα για μεγάλη καριέρα, έτσι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα βέβαια, έχει μέσα τη σπίθα αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι πάντως. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από τη Super League το πρόγραμμα για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ξέραμε ποιος παίζει με ποιον, αλλά δεν ξέραμε τις ημερομηνίες ακριβώς και τις ώρες. Να το δούμε λίγο. Αυτές έγιναν γνωστές πριν από λίγο. Γιατί πλησιάζει κιόλας, έτσι. Οπότε ο κόσμος αρχίζει να προγραμματίζει. 12, σε 12 μέρες έχουμε σέντρα. Να προγραμματίζει το τι θα κάνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη, σιγά-σιγά να μπουν στους ρυθμούς. Σωστά. Πρώτη αγωνιστική, 24 και 25 Αυγούστου. Ξεκινάει η Super League με το παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός στις 7 το Σάββατο. Πρεμιέρα στη Λαμία, λοιπόν, στο ΔΑΚ Λαμίας. Πρεμιέρα και για τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 8 με τον Πανετολικό στην Τούμπα. Και την ίδια μέρα Σάββατο παίζει και ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα Τρίπολης στις 9.30 αυτό το παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα την Κυριακή έχουμε τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Στις 7 Ατρόμητος ΑΕΛ, Πανιώνιος Βόλος 7 και 4. Στις 9 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη στο κλάνο της Βικελίδης. Και 9.30 ώρα η ΑΕΚ
την Ξάνθη στο ΆΚΑ. Αργά είναι λοιπόν πρώτη... τα παιχνίδια, έτσι. Είναι λογικό τώρα, λόγω πάντα έτσι. Ζέστη, ναι. Δεύτερη αγωνιστική, 31 Αυγούστου, Πανετολικός Ξάνθης στις 7, στις 9.30 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Όφη. Και μετά αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε Σάββατο 31 Αυγούστου και μετά πάμε 1η Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 7 και 4. 7 και 4 και ο Βόλος με τον Άρη. Μετά στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανιόνιο, δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι. Στις 9 Λαμία Τρόμητος και 9.30 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πάντα στο τέλος παίζει κάθε αγωνιστική. Τι έγινε εδώ πέρα. 9.30 ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και μετά την διακοπή, εκείνη η διακοπή. Ναι, επιστρέφουμε τρίτη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική είναι 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ ξεκινάει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στις 7. Όφη Πανετολικός στις 7 και 4. Στις 9.30 την ίδια μέρα Ολυμπιακός Βόλος και μετά Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ολυμπιακός Βόλος, όχι Ολυμπιακός Βόλου. Έτσι είπα. Όχι, εγώ το λέω, μπερδευτούμε. Ναι, Ολυμπιακός Πειραιός με Βόλο Νουπουσού. Και μετά την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου έχουμε τα εξής παιχνίδια. Ξάνθης Αστέρας Τρίπολης στις 7, 7 και 4 το Πανιόνιος ΑΕΛ. Στις 9 η ώρα έχουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Άρης Παναθηναϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και πάλι 9.30 ώρα στο ΆΚΑ ΑΕΚ Λαμία. Πάλι στο τέλος τη βάλανε. Τρία παιχνίδια στις 9.30. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Μάλιστα. Και περιμένουμε να βγει και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής που είναι το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Έτσι, ναι. Τέταρτη αγωνιστική. Θα αργήσει λίγο αυτό, εντάξει. Ναι, οπότε πάμε. Η τρίτη αγωνιστική, είπαμε ποιες ημερομηνίες είναι. Είναι 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Άρα 20 Σεπτέμβρη. 20-21, έτσι. Όχι, 21-22 είναι το Σαββατοκύριακο πέφτει. Θα έχουμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Λογικά. Αργά βράδυ θα γίνει και αυτό. 9.30 λογικά. 9.30 τι ώρα βάζουν τα βραδινά παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική ακόμα έτσι. Μετά από τον Οκτώβριο. Αν θυμάμαι πέρυσι το πρώτο ντέρμπι ήταν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Νομίζω είχε γίνει 8.30 εκείνο το παιχνίδι. Ναι, πήγανε μια ώρα πίσω από το 9.30. 8.30. Εντάξει, μετά πέφτει πολύ ημέρα γι' αυτό. Ναι, μπορεί, πιθανό. Με αυτό, οπότε ίσως είναι στις 8.30. Κάνουμε μια πρόβλεψη για την ώρα. Ναι. Για θερμοκρασία δεν ξέρω. Θερμοκρασία, εντάξει, ελπίζουμε να μην είναι στις 40 που είναι αυτές τις μέρες. Όχι, πολύ. Πόσο έχουμε πει, 22 Σεπτέμβρη θα είναι περίπου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως έχει αλλάξει ο καιρός. 22, θα έχει. Ξέρω εγώ. Ναι. Θα έχει πάλι ζέστη. Αυτά και με το πρόγραμμα της Super League. Πάμε λίγο να δούμε και το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας συνολικά με τα παιχνίδια που υπάρχουν σε Champions League και Europa League. Ναι, να δούμε και τα σκορ των πρώτων αγώνων, έτσι, τι έχουμε να περιμένουμε, πού έχουμε ενδιαφέρουσες ρεβάνς, πού έχουν σχεδόν κρυθεί τα εισιτήρια. Εντάξει, στο Champions League όλα τα παιχνίδια είναι Τρίτη. Ξεκινάμε από τις 7.30 μέχρι και τις 10 έχει παιχνίδια. Πρώτο παιχνίδι της ημέρας στο Καραμπάκ από ΕΛ. Θα ξεκαθαρίσει από νωρίς ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν προκριθεί στην φάση. Έχει πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα η αζέρικη ομάδα. Παίζει και στην έδρα της. Οπότε είναι δύσκολα πράγματα για τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό το παιχνίδι στις 7.30. Στις 8 έχουμε το Rosenborg Maribor. Εδώ έχει κρυθεί η πρόκριση υπέρ των Νορβηγών. Είχαν κερδίσει με 1-3 στη Σλοβενία. Διαδικαστικό. Θα έλεγα αυτό το παιχνίδι στις 8.30 μετά Δυναμό Κιέβου Μπριζ. Ανοιχτούς λογαριασμούς οι δύο ομάδες. 1-0 έχει κερδίσει η Μπριζ στο Βέλγιο. Να δούμε εδώ πέρα, ενδιαφέρον πολύ αυτό. Επίσης ενδιαφέρον ζευγάρι είναι και το Κοπεχάγη Ερυθρός Αστέρας. 1-1 στη Σερβία την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε και εδώ τι θα γίνει. Φερεντσβάρος Δυναμό Ζάγκρεπ. Επίσης ανοιχτούς λογαριασμούς οι δύο ομάδες. Είχε κάνει την έκπληξη η ουγγρική ομάδα. Μία εβδομάδα νωρίτερα με το 1-1 που απέσπασε στην Κροατία. Να δούμε και εδώ πέρα τι θα γίνει. Άγιαξ ΠΑΟΚ στις 9.30. Λίντσερ Βασιλεία στις 9.30 επίσης. Η αυστριακή ομάδα έχει κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρωτάρα κιόλας στο Champions League. Κέρδισε μέσα στην Ελβετία με 1-2 την Βασιλεία και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει και παραπέρα φέτος στο Champions League. Ίσως μπήκε στους ομίλους. Θα πάει εξαιρετικά και στην Αυστρία. Η νέα δύναμη της Αυστρίας. Πίσω φυσικά από την Σάλτσμπουργκ. Η δεύτερη δύναμη. Στις 9.30 και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασάκ Σεχίρ. Στο Nova Sports αυτή η αναμέτρηση. Στη ρεβάνς του 0-1 της Τουρκίας. 10 παρατέταρτο έχουμε το Celtic Cluj. Και εδώ 1-1 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι.
Βέβαια, οι Σκοτσέζοι έχουν το προβάδισμα και λόγω του εκτός έδρας γκολ, αλλά και της έδρας. Και γενικά έχουν καλύτερη ομάδα τους Ρουμάνους, οι οποίοι είναι όμως αρκετά μαχητικοί. Και το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι Πόρτο Κρασνοντάρ που αφορά τον Ολυμπιακό. 0-1 έχει κερδίσει η Πόρτο στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά για το Champions League. Και έχουμε και τρία παιχνίδια για το Europa League αύριο. Το ένα είναι η αντίπαλη του ΠΑΟΚ. Αν συνεχίσει το Europa League, θα ξέρει από αύριο επίσης ποιον θα αντιμετωπίσει. Στις 10 η ώρα παίζει Dandalk με Slovan Bratislava. Θυμίζω 1-0 η Σλοβακική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Νωρίτερα στις 7 η Κάλιου αντιμετωπίζει τον Ντελάνς. Είχε κερδίσει 3-1 στο Λουξεμβούργο του Ντελάνς. Και 10 παρατέτο Λίμφιντ με Σουτκέσκα Νίκητς από το Μαυροβούνιο. 2-1 είχε κερδίσει η Λίνφιντ εκτός έδρας στο Μαυροβούνιο. Αυτά έχει αύριο το πρόγραμμα. Ωραία. Μια έτσι σημείωση τώρα, το ξανάλυπα το πρόγραμμα τη Super League, τις πρώτες αγωνιστικές. Τον ΠΑΟΚ τον έβαλα να παίξει Σάββατο 8 την πρεμιέρα με τον Πανετολικό. Ωραία. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί αύριο τον Άγιαξ και πάει στα playoff του Europa League, θα παίζει Πέμπτη, έτσι. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Εννοείται, σίγουρα. Ναι, αλλά με ποια προσαρμόζεται λογική το πρόγραμμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ποια λογική το έβγαλα αυτό, βέβαια. Α, υπάρχει λογική. Ναι, ποια το λογική? Ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί, ναι, θα παίξει Τετάρτη μετά. Mm-hmm. Οπότε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλο και το Champions League. Άμα περάσει, ναι, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό θέλω να πω, το έβαλαν Σάββατο. Ναι. Στην προοπτική του θα προκριθεί, οπότε μετά θα παίζει Τετάρτη. Λες, πήγαν με αυτή την προοπτική. Ξέρω εγώ. Συνήθως τα κοιτάζουν αυτά με τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Είσαι σίγουρος ότι τα κοιτάζουν τόσο πολύ? Θυμάσαι πέρυσι τι είχαν κάνει? Έτσι θα έπρεπε τουλάχιστον. Με το κύπελο Ελλάδας που είχαν βάλει τη Λαμία να παίξει Δευτέρα πρωτάθλημα και την Τετάρτη το απόγευμα είχαν κύπελο. Καλά, το θυμάσαι αυτό? Ναι, ναι, ναι. Που δεν έπαιξαν το κύπελο. Ναι. Δεν γινόταν. Ναι. Λένε, παιδιά, τι θα γίνει, πώς θα παίξουμε? Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Τι να πεις. Ελληνική διοργανώτρια αρχή, ναι. Οπότε μάλλον δεν πήγαν με καμιά προοπτική. Δεν πήγαν. Έτσι τους βόλεψε. Δεν ήμουν πολύ αισιόδοξο που έκανα αυτό. Σε άρεσε το μυαλό μου που το σκέφτηκα έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και με τα ευρωπαϊκά για να δούμε και αναλόγως πότε θα παίξουν, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, Γιώργο, από πρόγραμμα για να δούμε? Πρόγραμμα δεν είναι. Των ελληνικών ομάδων το είπαμε. Τα παιχνίδια που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, έτσι. Πρόγραμμα δεν έχω κάτι. Εννοείς κάτι στο διεθνή χώρο και τα. Όχι, okay, εντάξει, δώσαμε και το αυριανό και το Champions League. Θες να πάμε στο Europa League να δούμε τι υπάρχει εκεί πέρα την Πέμπτη. Μπορούμε να τα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, αυτό όσο πλησιάζουν. Ναι, οι μέρες, ναι, 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 ναι. Γιατί αργεί. Το Europa League είναι την Πέμπτη. Εντάξει, είπαμε, ξεκινάει η σεζόν σε όλη την Ευρώπη. Μπαίνουμε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Τετάρτη είπαμε στις 10 ο τελικός του Super Cup και αυτός από την Κοσμοτέ TV, έτσι. Ναι, ναι, έχει ανακοινωθεί. Τηλεοπτικά. Και στο μπάσκετ υπάρχει, πώς το λένε, επικαιρότητα, τρέχει. Αυτό με τον Πανιόνιο το θέμα, ναι, δεν, ναι, το και παρακολούθησε. Πριν από λίγο κιόλας ανακοινώθηκε από, ναι, την διοίκηση της ομάδας του Πανιωνίου ότι τελικά συνεχίζουν στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Άρα ανακοινώνονται, λέει, παίχτες και προπονητές μετά το ντου που έκαναν προχθές το βράδυ ήταν οι Πάνθυρες, ναι, 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 στα γραφεία και τους είπαν ότι μόνο πάνω από το Τόμας θα φύγει, ξέρω εγώ, ο Πανιώνιος από την Νέα Σμύρνη. Εντάξει, τα ακούνησε λίγο. Ναι, τώρα πάει στη Δράμα ο Πανιώνιος. Από, ναι, πού και σου πάει στη Δράμα? Και μπράβο τους που αντέδρασαν και δεν επέδρασαν κάτι τέτοιο, έτσι. Αυτό. Τώρα. Εντάξει, είπαμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί έχει γίνει η κατάσταση με τα αφημί και με αυτά όλα να αλλοιώνονται οι ιστορίες των ομάδων. Φυστά. Και να χάνουμε τα πάντα. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, οι ομάδες πλέον στο μπάσκετ σιγά σιγά θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ξεκινήσει κανονικά. Το πρωτάθλημα αρχίζει 29 Σεπτεμβρίου φέτος, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν. Γιατί έχει δώσει ένα deadline η FIBA εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν νωρίς σχετικά του χρόνου στο Τόκιο και θα πρέπει να φύγουν οι παίχτες. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα, μάλλον, για να φύγουν οι παίχτες να δώσουν αγώνες για τα προολυμπιακά τουρνουά κτλ. Επειδή θα υπάρξουν και αυτά. Βέβαια, το επίκεντρο του μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αυτό περιμένουμε. Που θα διεξαχθεί, ναι. Και μετά τα πρωταθλήματα. Παράλληλα προετοιμάζονται οι ομάδες, οι σύλλογοι, αλλά τώρα είναι το. Είχε δώσει και δύο φιλικά η εθνική, έτσι. Ακριβώς, τα πήγε εξαιρετικά. Δεν ήταν και τα πιο υψηλά εμπόδια, βέβαια, της Ουγγαρίας και του Ιράν, αλλά δείξαμε καλά στοιχεία. Και με τον Γιάννη Τοκούμπο στη σύνθεση, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα, καρφώματα εχθές.
Ορεξάτος. Ναι, ήταν ορεξάτος. Μέσω όρο έπαιξε γύρω στα, και στα δύο παιχνίδια γύρω στα 20-22 λεπτά. Δηλαδή κάνει και λίγο συντήρηση, εννοείται. Γιατί τώρα έρχονται και τα τρία δυνατά φιλικά με Σερβία, Ιταλία και Τουρκία. Θα τεστάρουμε σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές μας. Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν στην Αθήνα, το τουρνουά Ακρόπολης, το γνωστό, το φημισμένο. 14, 15 και 16 Αυγούστου και συνεχεία σιγά σιγά θα πάρουμε τον δρόμο μας για, για την Κίνα, εκεί όπου στην πρώτη φάση αντιμετωπίζουμε Βραζιλία, Μαυροβούνιο και Νέα Ζηλανδία. Αν δεν κάνω λάθος, θα περάσουμε από την πρώτη φάση. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και στόχος βέβαια είναι να πάρουμε και την πρώτη θέση. Ναι. Είναι Μαυροβούνιο, Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία. Δεν παίζουμε στην πρεμιέρα 31 εμείς. Η Ελλάδα θα παίξουμε 1 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο 3 ώρα το μεσημέρι. Καλή ώρα για καλή μπάσκετ. Ώρα. Καλή ώρα για μπάσκετ. 3 ώρα Ελλάδα αναφέρεται. Ναι, 3 ώρα Ελλάδα. Στην Κίνα είναι 5 ώρες μπροστά, οπότε. Ναι. Πόσο πάει. Εντάξει, μωρέ, καλά είναι. Ναι. 1 του μηνός είναι το πρώτο μας παιχνίδι. 3 μετά, ανά μία μέρα θα πηγαίνουν τα παιχνίδια. 3 του μηνός έχουμε Βραζιλία-Ελλάδα στις 3 επίσης. Οπότε πάλι μετά το φαγητό θα δούμε εθνική. Όπως και το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία στις 5 του μηνός, πάλι 3 η ώρα. Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία, εκεί που θα κλειδώσουμε και την πρώτη θέση. Λες. Λογικά. Λες. Τι, άμα χάσουμε Νεοζηλανδούς, Βραζιλιάνους και Μαυροβούνιους. Να τα παρατήσουμε καλύτερα. Πού πας. Ναι. Όχι, πρέπει να. Θα κάνουμε 3 στα 3 εδώ πέρα. Κουτσά στραβά, το κάνουμε το 3 στα 3 εδώ. Έτσι. Και φυσικά να πούμε ότι επειδή πιάσαμε και το παγκόσμιο κύπελο, ότι οι δύο χώρες από την Ευρώπη με την υψηλότερη κατάταξη στο παγκόσμιο κύπελο θα πάρουν απευθείας και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου. Οπότε το θέλουμε και αυτό, έτσι. Ναι. Οπότε, αν για παράδειγμα βγει πρώτη Αμερική, λέμε τώρα, δεύτερη η Αργεντινή, τρίτη βγει η Αυστραλία, τέταρτος ο Καναδάς και βγει πέμπτη η Ισπανία και έκτη η Ελλάδα. Η έκτη βγει μια ασιατική χώρα και έβδομη βγει η Ελλάδα. Ναι. Θα πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες απευθείας και έχουμε βγει έβδομη. Οι δύο χώρες από την Ευρώπη, οι οποίες θα είναι πιο ψηλά στην κατάταξη, παίρνουν απευθείας και το εισιτήριο. Οι υπόλοιπες 4 μετά, 5 θα παίξουν και προολυμπιακά τουρνουά για να πάρουν τη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 12 ομάδες είναι. Που θα βρεθούν εκεί. Ναι, στο Τόκιο. 12 ομάδες είναι, δύο όμιλοι των 6 ομάδων θα συγκροτηθούν στη συνέχεια, περνάνε οι 4 από κάθε όμιλο και μετά πάμε πρώιμη τελικά, ημιτελικά, τελικό. Και μένει να δούμε κιόλας αν του χρόνου οι Αμερικανοί θα κατεβάσουν την καλή τους ομάδα. Γιατί πάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατεβάζουν τα μεγάλα αστέρια. Ισχύει, εκεί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Εκεί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Πιο πολύ και από το παγκόσμιο. Ναι, εντάξει, εκεί πέρα ξέρεις τι γίνεται. Απλά δεν τους ελέγχουν. Ναι. Γι' αυτό πηγαίνουν. Καταλαβες. Ναι. Δεν υπάρχει έλεγχος εκεί. Θέλουν το θέαμα οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε σου λέει ελάτε όλοι καλοί. Φέρε τα αστέρια σας εδώ. Ναι, το 2012 είχαν εξαιρετική ομάδα. Πάντως και τώρα είναι φαβορή, έτσι όπως και να το κάνω. Είναι και στοιχηματικά, αν πεις να το δεις, τους έχεις το 1.35 να κατακτήσουν το μουντομπάσκετ. Βέβαια η Ελλάδα. Και οι Σέρβοι είναι και χωρίς Θεόντοσιτς, έτσι. Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι υπήρξε ένα πρόβλημα στο πέλμα για τον Μίλος Θεόντοσιτς. Το έχουν επιβεβαιώσει και οι Σέρβοι από την πλευρά τους ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μέχρι χθες οι πληροφορίες έλεγαν ότι χάνει σίγουρα το παγκόσμιο κύπελλο και ότι επιστρέφει στην Πολώνια τη νέα του ομάδα για να ξεκινήσει από θεραπεία και σιγά σιγά προπονήσεις. Τώρα γράφεται ότι θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή τον Μίλος. Δεν νομίζω ότι είναι αισιόδοξοι και οι Σέρβοι. Πιο πολύ το κάνουν αυτό επικοινωνιακά. Έχουν μια ελπίδα να πιστεύουν ότι μπορεί να προλάβει ο Ντόντοσιτς. Θα είναι μεγάλη απώλεια γιατί. Είναι οργανωτής τους. Εννοείται. Μπορεί να έχουν ποιοτικούς παίχτες σε κάθε θέση, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι. Δεν το συζητάω. Ποδοσφαιριστές, καλασφαιριστές. Μπορεί να παίζει μπάλα μικρό. Μπορεί. Πάντως η Σερβία αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο. Μετά την Αμερική που είπε ότι έχει τη βρίσκουμε στο 1.35, η Σερβία είναι με 6. Στη δεύτερη θέση. Εχθές. Να, τώρα δεν. Θα ανέβει, λες το ποσοστό τώρα, άμα δεν είναι και όντως οριστικά. Ναι, και θα σε πω αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι εχθές που το είχα δει, η Ελλάδα ήταν στο 15 να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα είναι. Και τώρα στο 13 σήμερα. Θα πέσει κι άλλο, λες. Και θα πέσει κι άλλο. Τα φιλικά, και η Σερβία ήταν στο 5 και πήγε στο 6. Η Ισπανία ήταν μαζί μας στο 15 και σήμερα είναι στο 19. Οπότε όποιος θέλει να προλάβει, το κάνει τώρα. Ήδη έχουμε χάσει κάποιες μονάδες από χθες. 15 ήταν. Οπότε παίξτε εθνική. Ναι, να φτάσει τελικό η Ελλάδα. Υπάρχει κάπου αυτό.
Όχι, να κερδίσει τον όμιλο η Ελλάδα 1-30. Εντάξει. Είναι μια σίγουρη λύση, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη απόδοση, είναι η αλήθεια. Έχει καλές, ωραίες στοιχηματικές επιλογές για το παγκόσμιο κύπελο και θα παίξουμε αρκετά, θα καταφύγουμε αρκετά στη λύση αυτή. Όπως και στον τελευταίο όμιλο που είναι Αυστραλία, Καναδάς, Λιθουανία, Σενεγάλη, και θα γίνει χαμός πραγματικά για τις δύο θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση. Τρεις εξαιρετικές ομάδες, και η Αυστραλία, και η Λιθουανία και η Καναδή. Σενεγάλη εδώ πέρα, δύσκολα τη βλέπω. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και ο πιο εύκολος όμιλος θεωρητικά είναι ο πρώτος. Δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Και δεν ξέρω, με τους διοργανωτές εκεί, άμα μαγείρευσαν κάτι στην κλήρωση, δεν το γνωρίζω. Δες τώρα όμιλο που έχει η Κίνα. Η Κίνα θα παίξει, είναι στον πρώτο όμιλο με Πολωνία, Βενεζουέλα και Ακτή Ελεφαντοστού. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό άραγε. Δεν ξέρω. Εκείνο η οποία ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα φυσικά ως διοργανώτρια. Αλλά δεν γίνεται ρε να μέχρι στιγμή με αυτές. Ναι, ναι. Μια ομάδα έστω που να τη δίνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Οπότε το 2-20 νομίζω είναι δώρο ως νικήτρια ομίλου. Δεν νομίζω τώρα να τους απειλήσουν οι. Α, και οι Πολωνοί. Εκεί πέρα θα παιχτεί με τους Πολωνούς. Δεν είναι καμιά μελιτέα ποσότητα. Μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Αλλά ως διοργανωτές ίσως έχουν και λίγο μπρόξιμο, δεν έχουν. Δεν θα έχουν. Λίγο όπως λέγαμε για την Νότια Κορέα πριν. Αυτά συμβαίνουν. Τα θυμάσαι εκείνο, έχεις δει βιντεάκι και τα με την Ιταλία. Τα έβλεπα τα παιχνίδια, τα θυμάμαι. Το Μαλντίνι είχε τρελαθεί. Ο τότε εκεί, οι υπόλοιποι ήταν έξαλλοι. Είχαν τρελαθεί πραγματικά. Ναι, εντάξει, ήταν από τα πιο 38 έτσι, ναι. Παράδειγμα σε παγκόσμιο κύπελο σε αυτό το επίπεδο. Του να γίνονται τέτοια πράγματα. Και 4 χρόνια μετά μπήκε το 20 Ιταλία. Ναι. Έτσι. Είχαν γίνει τρομερά πράγματα και το Μουντιάλ, όντως. Τρομερό μπρόξιμο για τους Κορεάτες. Το οποίο είχε γίνει συνδιοργάνωση, έτσι. Νότια Κορέα με Ιαπωνία. Ναι, αλλά για τους Ιάπωνες δεν. Είχαν γίνει πιο λίγα παιχνίδια. Νομίζω τελική φάση είχε γίνει στην Κορέα. Ναι, ναι. Οπότε εκεί έπρεπε να δοθεί το βάρος. Ο τελικός που είχε γίνει. Σε ποιο γήπεδο. Μήπως είχε γίνει στην Ιαπωνία ο τελικός. Στην Σαϊτάμα. Για να το τσεκάρουμε αυτό. Αλλά νομίζω. Νομίζω στη Σαϊτάμα είχε γίνει ο τελικός του 2002. Το τσεκάρουμε αμέσως τώρα. Πάντως με την ιστορία έχει κερδίσει η Βραζιλία 2-0 τη Γερμανία με 2 γκολ του φαινόμενο του Ρονάλντο στο 67 και στο 79. Στη Γιοκοχάμα είχε. Γιοκοχάμα. Σαϊτάμα πώς μου ήρθε. Σαϊτάμα ήταν όταν κερδίσαμε τους Αμερικανούς. Εκεί ήταν στην Ιαπωνία, ναι. Αλλά έγινε στην Ιαπωνία, είδες. Ναι. Στη Γιοκοχάμα. Γιοκοχάμα. Εκεί. Ωραία. Κάπως έτσι πάμε και στο διάλειμμα των 3,5. Θυμίζουμε μια τώρα που πάλι κάναμε αναφορά στο Μουντιάλ του 2. Ψάχνουμε να μας πείτε, μάλλον. Όχι, ψάχνουμε. Περιμένουμε πώς θυμάστε τον παίκτη που ήταν στην Εθνική Τουρκία, που είχε βγει τρίτη σε εκείνο το Μουντιάλ και μετέπειτα πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Με όλο το υπόλοιπο story που αναφέραμε νωρίτερα για φυλακές κτλ. Για τον Τούρκο δεξιό μπακ. Ένας φίλος μέχρι τώρα τον έχει βρει. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους τα μηνύματα. FM και NO. Και το στέλνει στο 54526 ή τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 να τα πούμε και παρεούλα στον αέρα για το θέμα αυτό και όχι μόνο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε το Λίμπερο Παντού. Λίμπερο 107,4, ο Λίμπερο Παντού ως και τις 5, Γιώργος Παναγιωτής και Γιώργος Μπαϊράμι στα μικρόφωνα, με Χρήστο Κιώση στην κονσόλα του ήχου. Να αποκαλύψουμε και το όνομα του Τούρκου Διεθνή που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει. Ναι. Ο Φατίχα Κιέλ ήταν λοιπόν. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Καλός παίκτης, τότε. Έτσι. Εντάξει, καλός παίκτης τι εννοείς, τότε πει. Ναι, εποχές, τότε. Εθνικής, ναι, 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 κτλ. Το έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟΚ, όπως είπες, έπαιξε 6 φορές. 6 παιχνιά, ναι, Νοέμβριο είπαμε. Έφυγε ο Φατίχα Κιέλ. Οι παλιότεροι σίγουρα θα το θυμούνται. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Ναι, σίγουρα. Ωραίος ο Φατίχα Κιέλ. Έτσι. Είναι το όνομα που ψάχναμε στο quiz νωρίτερα. Λοιπόν, δώσαμε και το πρόγραμμα της Super League για τις πρώτες αγωνιστικές. Είπαμε έτσι, τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια και όλα ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Με ΠΑΟΚ και Άρη να ΠΑΟΚ ξεκινά Σάββατο, έτσι. Mm-hmm. Την πρεμιέρα το απέναντι στον Πανετολικό στις 8 στην Τούμπα. Χωρίς να ξέρουμε ακόμη. Αν τελικά θα γίνει Σάββατο. Πέρα από αυτό, δεν ξέρουμε ακόμη με τα τηλεοπτικά τι θα γίνει. Α, αυτό εννοείς. Έτσι, και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα. Υπάρχει αυτό το θέμα ανοιχτό. Που πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί σε 12 μέρες όπως είπες ξεκινά το πρωτάθλημα και ακόμη δεν ξέρουμε πού θα βλέπουμε τα παιχνίδια. Βλέπω live streaming σε όλα τα παιχνίδια. Καλά. ΠΑΟΚ νομίζω δεύει προς Open. Ναι, έτσι είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι, μάλλον στο Open θα βλέπουμε. Και για άλλες ομάδες έχει ακουστεί. Το όχι, υπήρχε διάψευση. Ναι. Για ομάδες Super League 2, αλλά δεν το βλέπω το σενάριο. Παναθηναϊκός έχει πάει στην Νόβα, ο Ολυμπιακός είναι στην Νόβα, η ΑΕΚ είναι στην Νόβα. Ο Άρης
Και για τον Άρη να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Περιμένουμε Νόβα και εκεί μάλλον. Επανέρχεται δυναμικά η Νόβα. Ναι. Τελικά μετά από μια χρονιά. Μια χρονιά που είχε χάσει την κεντρική διαχείριση. Μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Πέρυσι ήταν μεταβατική αυτή η περίοδος. Βλέπουμε ότι ξανά ότι μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Η Κοσμοτέ TV δεν κάνει καμιά κίνηση, είναι αλήθεια. Για την Super League. Δεν ενδιαφέρεται για τα ελληνικά. Έχει το κύπελο μόνο. Έχει το Champions League και έχει τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι. Φτάνουν. Δεν θα ασχοληθεί. Και γιατί να ασχοληθεί έτσι με αυτό το προϊόν του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μια που πιάσαμε και ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε και μια νέα καινοτομία φέτος, η οποία λογικά θα δούμε από την πρώτη αγωνιστική. Σε κάποια γήπεδα βρίσκεται ήδη αυτό το νέο σύστημα, αυτή η νέα τεχνολογία. Έγιναν δοκιμές στο ΒΑΡ να φερόμαστε, Τούμπα και Κλανοκυλίδης. Χθες έγινε και φιλικό παιχνίδι Ξάνθια ΑΕΛ με ΒΑΡ. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε στο γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα, το 1-0 την νίκη της Ξάνθης. Έτσι, με χρήση ΒΑΡ. Και στο Βικελίδης χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι της ΚΑΠΑ 17 με την ΚΑΠΑ 15. Ναι, και στον ΠΑΟ ξένα οικογενειακό μάτς της ΚΑΠΑ 17 επίσης. Δοκιμαστικά. Θα δούμε. Λογικά θα βοηθήσει. Γι' αυτό μπαίνει στο πρωτάθλημα, για να βοηθήσει. Ναι. Τώρα το τι θα γίνει. Και αν θα υπάρχουν πάλι παράπονα, το δούμε. Μπήκε και στην Premier League να πούμε επίσης. Ναι, αυτό είναι η είδηση. Οι Άγγλοι ήταν αντίθετοι στην αρχή σε όλο αυτό. Δεν το χρησιμοποιούν την αρχή. Ναι, γιατί είχαν ένα κακό προηγούμενο, κακή χρήση σε μάτι του κυπέλου που είχε χρησιμοποιηθεί, αν θυμάσαι. Τελικώ ήταν, τι ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώ. Και γι' αυτό είχαν αποφασίσει να μην το βάλουν τότε στην Premier League. Νομίζω ήταν αναπόφευκτο όμω το να γίνει αργά ή γρήγορα. Έγινε πλέον, ξεκίνησε από τα μάτια τη Πρεμιέρα Σαββατοκύριακο. Μάλιστα στο μάτσο τη City, παρά το 0-5, χρησιμοποιήθηκε 2-3 φορέ. Ακυρώθηκε ένα γκολ. Με το Sterling να είναι πραγματικά για λίγα το στάω όμως πιο μπροστά. Δεν είναι αυτό το υπέρ του επιτιθέμενου που λέμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Με το VAR δεν υπάρχει. Όταν η Ακόβη Γιουριακή είναι ανηφάση, είναι VAR. Τελείωσε. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει το replay. Τώρα όμως. Το replay βγάζει την αμφιβολία. Ήταν υπέρ του επιτιθέμενου. Τώρα, εφόσον υπάρχει το replay, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι μπροστά, είναι μπροστά. Έτσι, άλλο σε πραγματικό χρόνο να υπάρχει αμφιβολία. Να είναι οριακή φάση, να το δει υπόψη οριακά και η αμφιβολία πάει στον επιτιθέμενο. Οπότε δεν αφήνει το παιχνίδι και δεν σηκώνει. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία, το VAR σου δίνει ακριβώς. Αυτό όμως χαλάει όλη τη μαγεία, λέω εγώ. Βέβαια, εντάξει, όταν αδικούνται οι ομάδες. Υπήρχαν και δηλώσεις του Γκουαρδιόλα, από τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι σκοτώνει το πάθος για το ποδόσφαιρο το VAR. Είπε συγκεκριμένα ο Πεπ ότι πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός, λέει, όταν το VAR δεν θα είναι με το μέρος σου. Σκέφτεσαι ότι με το σκορ του 3-0 το παιχνίδι έχει σχεδόν τελειώσει, έτσι όταν πετυχαίνει ένα τρίτο γκολ. Αλλά στο 2-0 το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Αν ακυρωθεί το γκολ και δεν γίνει 3-0. Πρέπει να είσαι ψύχρεμος και δυνατός. Θα αλλάξει τη δυναμική όχι μόνο των ομάδων αλλά και των θεατών. Είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον, αλλά σκοτώνει το πάθος για το ποδόσφαιρο, είπε. Μετά από όσα έγιναν πέρσι το παιχνίδι με την Τότεναμ, θυμόμαστε όλοι το πώς ακυρώθηκε το γκολ της καθυστερήσης που θα δίνει την πρόκληση. Αλλά δίνει. Υπάρχουν πολλές συγκινήσεις εκεί πέρα. Πανηγύρισε όλο το. Από τη μία είδαμε γκολ, μετά το ακύρωθηκε. Ήταν ωραίο γι' αυτό. Να βλέπεις αυτό το κοντράστ των συναισθημάτων εκεί που πανηγύριζαν οι μεν, μετά να είναι δυσαρεστημένοι. Για τους παίκτες της City που ένιωσαν πρόκριση και τους πήραν πίσω στο 90 φεύγα, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν. Αφού έπρεπε εσύ, δεν θα ήταν όμως μετά άδικο βλέποντας το replay ή της Tottenham να πούνε δες χάσαμε την πρόκριση, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Σίγουρα, πάει η City στον ημιτελικό, μπορεί να παίρνει και το Champions League που λέει ο λόγος μετά. Και να είχαμε έναν χάρτινο πρωταθλητή Ευρώπης. Το χάρτινο δεν είναι να το αναφέρει τυχαία. Εδώ, ότι δεν είναι το πριν του σπαθί, αυτό είναι. Λοιπόν, να λέει κιόλας ο Γκουαρδιόλα συνέχεια πως μετά από όσα έγιναν πέρσι το παιχνίδι με την Τότεναμ, τα συναισθήματα που υπήρχαν, τώρα μπορούμε να τα ελέγξουμε καλύτερα. Πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να μάθεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Αυτό που εύχομαι, αυτό που επιθυμώ είναι το VAR να μην κάνει λάθη. Αυτό είναι το μόνο που ζητάω, λέει. Όταν είναι offside, είναι offside, όταν είναι penalty, είναι penalty. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που θέτει, που δεν το έχουμε σκεφτεί πολύ, είναι αλήθεια. Δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτή την παράμετρο, αλλά πράγματι είναι σημαντική, γιατί σκέψου τώρα, μπαίνουν πάω κάρι στην Τούμπα, τέρατε έχουν σκι, ναι. VAR κανονικά. Μ' αρέσει αυτό που πας να πεις, ναι. Να το φέρουμε έτσι στα μέτρα μας στο σενάριο εδώ, στα δικά μας, για να το αντιληφθούμε λίγο καλύτερα. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια Τούμπα κατάμεστη, ζεστός, επιθετικά, στο 15 βάζει γκολ, 1-0. Με τη δύναμη της Τούμπας, όλα αυτά, όμορφα, ωραία, ατμόσφαιρα καυτή. Και τσακ το παίρνει πίσω με το VAR. Δεν χαλάει η ψυχολογία όλου του γηπέδου, των παικτών του ΠΑΟΚ, όλης της ομάδας. Και αντίστροφα παίρνουν ψυχολογία και του Άρη με ένα τέτοιο συμβάν. Σίγουρα. Αλλά αν όντως ήταν αντικανονικό το γκολ. Αν ήταν όντως κανονικό το γκολ. Αντικανονικό. Αντικανονικό. Και ακυρωνώντας την κανονική ροή, χωρίς να έχουν προλάβει να πανηγυρίσουν όλοι. Ναι.
για ένα λεπτό να γίνεται ο απόλυτος παντζουλισμός, πανηγυρισμοί, ο ενθουσιασμός στην αρχή του αγώνα και όλα αυτά. Δηλαδή αυτό είναι που ενώ σε φτιάχνει, γιατί στις περιπτώσεις του offside αφήνουν οι εποπτές τη φάση, όταν είναι οριακοί και δεν ξέρουν τι να σηκώσουν ή όχι, αφήνουν τη φάση να εξελιχθεί. Για να το δώσουν VAR, από τη στιγμή που έχουν και αυτή τη λύση, μπράβο, το backup. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί αν ακυρωθεί με τη μία, σηκώσει σημαία ο εποπτής και ακυρωθεί, δεν προλαβαίνει να γίνει όλο αυτό το σκηνικό. Αν όμως αφήσει τη φάση, γίνει όλο αυτό το σκηνικό. Πανηγυρισμοί, όλοι ενθουσιάζονται, νιώθουν ότι έχουν πάρει προβάδισμα με αυτό το γρήγορο και εντυπωσιακό ξεκίνημα και μετά ξαφνικά όλο αυτό παγώνει, το παίρνει πίσω. Και παίρνει ψυχολογία και ο αντίπαλος που ενώ δέχεται τον γκολ μετά από όλο αυτό το ξεκίνημα, ξαφνικά βλέπει ότι 0-0 είμαστε πάλι τελικά. Οπότε ενώ έχει νιώσει ότι έχει δέχεται τον γκολ, έχει ζήσει όλο αυτό το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, τον ενθουσιασμό, τους πανηγυρισμούς του αντιπάλου, έχει νιώσει ότι είναι πίσω στο σκορ και πρέπει να το γυρίσει, αλλά ουσιαστικά είναι 0-0. Ναι. Παίρνει ψυχολογία από αυτό μετά. Έχει ακυρωθεί έτσι γκολ και χωρίς VAR στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Είδες τι ακολούθησε. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό το. Η πρώτη χρήση του VAR στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει. Τι θα γινότανε. Αλλά γειάστε και ακόμα θα ψάχναμε. Με VAR τώρα, με VAR, άμα γινόταν αυτή η φάση, τι θα έδινε ο διαιτητής. Πάλι δεν θα ήταν δύσκολο. Έχοντας δει 4-5 replay εκεί, πάλι θα ήταν δύσκολο. Ναι. Πάλι μετά ήταν από δύσκολο. Πόσα replay βγάλαμε άκρη. Θα είχαν πέσει όλοι από πάνω, θα γινόταν ένας χαμός. Ναι. Ε? Ναι. Εκεί στην οθόνη. Κάτσε και γίνει φάση έτσι που ήταν. Όχι, δύσκολο. Το VAR πότε ήταν, πέρυσι ή πρόπερσι. Νομίζω ένα παιχνίδι ήταν ΑΕΚ Πανετολικός. 2-0. Κυκλισμένων των θυρών. Βάζει γκολ η ΑΕΚ με τον. Ποιο ήταν ο Μάντελος, ο Γιώχανσον. Με τον Γιώχανσον νομίζω. Και το ακυρώνει διαιτητής. Και αρχίζουν και φωνάζουν τα δημοσιογραφικά, γιατί μόνο αυτοί υπήρχαν μέσα. Ξέρω εγώ, είναι κανονικό το γκολ, γιατί έχουν δει το replay. Και μετά πηγαίνει φωνάζει ο επόμενος ο διαιτητή και του λέει ότι έκανα λάθος. Τι έκανα λάθος, αφού άκουσα από πίσω που φωνάζαν οι υπόλοιποι. Ναι. Δεν έκανες λάθος. Και τελικά το δίνει γκολ. Του λέει, είσαι σίγουρος, γιατί κάνει έτσι, είσαι σίγουρος. Λέει, ναι, είμαι σίγουρος. Και το δίνει γκολ. Και μετά πάει. Κάτι τέτοιο έγινε και στην Τούμπα. Ναι, δείχνει replay του επόπτη και λέει: It's my fault. Έτσι έλεγε. It's my fault. Αφού φωνάζαν οι άλλοι, είχαν δει το replay. Ήταν κανονικό το goal και στο δώσω site. Αυτό έγινε και στην Τούμπα εκείνο το βράδυ. Γιατί ο Ποντίκη που ήταν ο βοηθό. Εκείνο του είχε δει offside αρχικά, έτσι είχε πει. Όχι. Αφού το στο replay φαίνεται ότι δεν σηκώνει τη σημαία και δείχνει σέντρα. Ναι, ρε παιδί μου. Είχε δει offside, αλλά δείχνει σέντρα. Πήγε με τον διαιτητή και μετά επειδή διαμαρτυρήθηκαν, λέει ότι. Α, μετά το ξαναγύρισε μέσα στο μυαλό. Ότι ήταν offside. Αλλά, έτσι είπε, τώρα τι να σε πω εγώ. Αγάπη μου δεν είναι αυτό δεν που νομίζεις. Δεν ήμουν εγώ εκεί πέρα. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αλλά τα replay διαψεύδουν τις καταθέσεις που έκανε διαιτητές μετά. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρο ότι δείχνει η σέντρα. Και ο διαιτητής. Ναι, και ο επόπτης τρέχει σέντρα. Και ο επόπτης η σέντρα τρέχει. Άρα αρχικά μετά τον κάλεσε. Μετά τον μετά κάλεσε. Πήγε ο Λιμπερόπουλος και ενημέρωσε τον τέταρτο. Και έδωσε στην επικοινωνία τέταρτο μετά την τέτοια του Λιμπερόπουλου ότι σήκωσε offside. Γιατί το είπε ο Λιμπερόπουλος. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Εντάξει, δεν θα λυθεί ποτέ αυτή η ιστορία, νομίζω. Μετά από χρόνια. Ουσία ξέρεις, είναι ότι έκρινε ένα πρωτάθλημα. Νομίζω θα γίνει όπως το. Λογικά έχει βγει το ντοκιμαντέρ για την Αγγλία του 66. Αν τελικά πέρασε ή όχι μπάλα τη γραμμή. Σε εκείνο τον τελικό. Ναι, 1960, που πήρε το τρόπαιο η Αγγλία. Ναι. Κάπως έτσι θα γίνει και αυτό. Ήδη έχουν βγει και βιβλία και τέτοιο όμως για το. Δεν έχει βγει ένα βιβλίο τον ΠΑΟΚ, το κλεμμένο πρωτάθλημα. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Είχε τύχει μια μέρα να περάσω από ένα βιβλιοπωλείο και να το έχει η πρώτη μούρη εκεί πέρα. Μετά το γεγονός αυτό. Εκείνο το πρώτο καιρό υπήρχε αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω ποιον γράφτηκε και τα λοιπά, αλλά υπάρχει σαν βιβλίο. Μπορείς να το ψάξεις. Θα δεις ότι ισχύει. Εντάξει. Μάλιστα. Νέος πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Ζούλας. Ο κύριος Ζούλας, ο οποίος είναι. Τι είναι. Ναι, υπάρχουν ανακατατάξεις φυσικά και στην ΕΡΤ με την αλλαγή της κυβέρνησης. Κωνσταντίνος Ζούλας, δημοσιογράφος. Ναι. Παρατήθηκε ο προηγούμενος. Στην ΕΡΤ, ναι. Έτσι έγινε. Μάλιστα. Και ο Δημήτρης Τσιόδρας, στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Και αυτός δημοσιογράφος φυσικά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Κάπως έτσι χαλαρά βγαίνουμε. Εδώ ο Λίμπερο 107,4, ο Λίμπερο παντού. Με άνοιχτες γραμμές στο 2-3-10-2-7-8-8-8 για όποιον θέλει να τα πούμε για την ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Και ό,τι και ό,τι άλλο θέλει. Ναι, αυτό, ό,τι άλλο θέλει. Για Premier League, τι είδα το Σαββατοκύριακο. Και για άλλα αθλήματα, έτσι. Είμαστε ανοιχτοί. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ο Λίμπερο παντού. Έτσι. Τώρα, π.χ. εδώ βλέπω υπάρχει είδηση στη Φόρμουλα 1. Γιατί να μην το πούμε. Να το πούμε. Πολλοί ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Να το πούμε. Ο Άλεξ Άλμπον τη Τόρο Ρόσο. Από το Grand Prix του Βελγίου, δηλαδή μετά τη διακοπή, θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Red Bull, οπότε αναβαθμίζεται.
έτσι, ο άλμπουμ θα πάρει τη θέση του Γκασλί, ο οποίος δεν. Μεταγραφή αεροδρομίου δηλαδή. Ναι. Προσδοκίες που είχαν προς το μέρος του δεν τις επιβεβαίωσε σε κανένα βαθμό ο Γκασλί, ο οποίος είναι και ο οδηγός ως τώρα μετά τους 12 αγώνες που έχουν γίνει στη Φόρμουλα 1, που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά στα μονοθέσια. Στο μονοθέσιό του και τα χρήματα δηλαδή που έχουν σκορπίσει οι άνθρωποι της Red Bull. Είναι οδηγός με τα περισσότερα. Ναι, πρέπει να είναι. Να έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην ομάδα. Πάνω από 5 εκατομμύρια ζημιά. Κάπου πριν το έβλεπα το νούμερο. Αυτός που δεν έχει προκαλέσει ούτε ευρώ φθορά στο μονοθέσιό του, ποιος είναι? Ποιος? Ως τώρα. Μπορεί να πάει το μυαλό σου. Για πες. Ραϊκόνεν. Ναι. Ναι. Τίποτα, καθόλου. Μπράβο το φιλάμβο. Δεν έχει προκαλέσει καθόλου ζημιά. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή που έχουμε από την. Στη Φόρμουλα 1. Τώρα ο Ρώσο φυσικά και Red Bull είναι δύο ομάδες. Η οποία η μία βασικά είναι η θυγατρική. Η Toro Rosso είναι η θυγατρική ομάδα της Red Bull, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε προμηθεύει με οδηγούς την Red Bull, τους ψήνει στην ουσία τα χρόνια στην Toro Rosso. Έτσι έγινε και με τον Verstappen, έτσι έγινε και με τον Vettel παλιότερα. Ο οποίος Vettel είχε δώσει και την τελευταία νίκη της Toro Rosso. Mm-hmm. Το 2000, πόσο ήταν, 2008, ήταν 2009 νομίζω. Τελευταία. Και το επόμενο βάθρο κιόλας ήρθε φέτος με τον Γκβίατ, ο οποίος πήρε στο Grand Prix της που ήτανε στο Silverstone, πρέπει να ήταν στο Silverstone, που πήρε την τρίτη θέση. Αυτά και τη Φόρμουλα 1. Η Ferrari βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και αυτή χρειάζεται πηγότους νίκη, όπως τόνισε και ο Μπρόουν χθες, παλιός εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας, ότι για ηθικούς λόγους, να ανέβει το ηθικό, να αποδείξει ότι έχει δυναμική και όχι για να μπει φυσικά στη διεκδίκηση του τίτλου, το έχει χάσει το τρένο του πρωταθλήματος η Ferrari, αλλά για να αποδείξει ότι είναι μεγάλη ομάδα πρέπει να κάνει μια νίκη. Και πιστεύει επίσης ότι ο Βρετανός ότι η Ferrari θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη μετά τη διακοπή και θα διεκδικήσει στα ίσια την νίκη στα επόμενα Grand Prix, που είναι του Βελγίου και του Σοσπά και της Μόντσα. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά την σεζόν στη Φόρμουλα 1. Το δεύτερο κομμάτι, ενώ μετά την διακοπή την καλοκαιρινή. Αυτά. Μάλιστα. Νομίζω καλύψαμε και αυτό. Και για τη Φόρμουλα 1, μέγιστο. Έτσι. Ναι. Είχαμε και χθες τους αγώνες στο Στίβο για την Ελλάδα. Τελευταία μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητικών Ομάδων του BitGoes που έγινε στην Πολωνία. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν τα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Υποβιβαζόντουσαν 5 χώρες από τις 12 συνολικά. Γίνεται μια αναδιάρθρωση εκεί από την ΙΑΦ. Τρεις πάντα έπεφταν, τώρα έπεσαν 5 για να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση και να υπάρχουν από εδώ και στο εξής 10 ομάδες στην σούπερ κατηγορία του Στίβου. Νομίζω βγήκαμε δέκατη στη συνολική κατάταξη. Ναι, βγήκαμε δέκατη με 192 βαθμούς. Η 7η Ουκρανία, που ήταν η τελευταία χώρα που παρέμεινε, είχε 218. Από ό,τι είδα, γίνανε κάποιες λάθος επιλογές σε κάποια αγωνίσματα, με αποτέλεσμα να χάσουμε σημαντικούς βαθμούς. Τα πρωτοκλασσά τα ονόματα πήγανε καλά και Στεφανίδου Δεκάρη πήρε για την Ελλάδα, βγήκε πρώτη. Και όχι Πατουλίδου, τι λέω. Η Παπαχρίστου. πήγα πολύ πίσω. Πήγες πίσω. Η Παπαχρίστου και ο Τεντόγλου στο Μήκος θα πήγε εξαιρετικά και αυτός βγήκε πρώτος. Ο Φιλιππίδης στην τέταρτη θέση. Εντάξει, το σημασία είναι ότι υποβιβαστήκαμε, αλλά θα επιστρέψουμε λογικά. Το 2021 θα γίνει το επόμενο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά όσο περιμέναμε, καθώς πέρυσι στο Βερολίνο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχαμε πάρει την πέμπτη θέση στη συνολική κατάταξη των μεταλλίων. Οπότε η δέκατη αυτή θέση που ήρθε τώρα είναι μια πτώση με τον ελληνικό Στίβο. Και πλέον επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας όσον αφορά το κομμάτι αυτό του Στίβου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει τέλη του Σεπτέμβρη στην Ντόχα του Κατάρ. Μάλιστα. Αυτά και από αυτόν τον χώρο. Ωραία. Πολύ ωραία, Γιώργο. Σιγά σιγά θα πάμε κάπως έτσι χαλαρά και στον διάλειμμα των 4. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας και μετά τις 4 περιμένουμε να τα πούμε και παρεούλα, να δώσουμε το λόγο σε εσάς για το όσα περιμένετε να δείτε από τις ομάδες σας αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, έτσι να στήσουμε μαζί σενάρια πρόκρισης και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm.
ποιοι πιστεύετε και με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι θα περάσουν οι ομάδες σας. Να δούμε τι θα γίνει. Θα τα πούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε ακόμη και για τις επιλογές εντεκάδας που αναμένουμε να δούμε από ΠΑΟ και Άρη στα παιχνίδια με Άγιαξ και Μόλι αντίστοιχα. Και γενικότερα ό,τι άλλο προκύπτει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι άλλο υπάρχει και στην αγωνιστική δράση αυτές τις ημέρες, πλούσιο το μενού, έτσι. Γιώργο. Τι να πω, εγώ τα είπα όλα. Ωραία. Να πάμε στο διάλειμματάκι. Να επιστρέψουμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό κάποια πράγματα που δίνει κάποια φιλικά έτσι. Ναι, με την Μπεσίκτα στο Σάββατο. Και υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις. Ναι, για τον Ρότουελ διαβάζουμε αυτές τις ημέρες. Ο οποίος κλείνει. Τις επόμενες μέρες θα πατήσει η Ελλάδα. Παναθηναϊκός είναι ένα ερωτηματικό φέτος. Θα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε εδώ λίγο. 107,4. Είμαστε, επιστρέψαμε σε χαλαρούς ρυθμούς. 8 λεπτάκια μετά τις 4 με Δημήτρη Μπαλόμπα. Στις μουσικές επιλογές, έτσι, σε χαλαρή διάθεση και ύφος πάντα. Μέσα στο κατακαλό καιρό είμαστε. Εβδομάδα αδειών για τους περισσότερους και διακοπών. Έτσι, έχουμε εδώ τα θεματάκια μας εμείς με Γιώργο Μαϊρά. Αποτυπώνεται πολύ στο πάρκινγκ αυτό. Ναι, με τις άδειες. Βρίσκεις πανεύκολα. Είναι όλα άδεια. Όντως. Είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Γιατί είναι γενικά σε αυτή την εποχή. Σε σχέση με όλο αυτό που βλέπουμε όλη τη χρονιά, αυτό θέλω να πω. Ότι ανακοίνωσε τον Αθηναίο Παναθηναϊκός για ένα χρόνο στο μπάσκετ. Μια ποιοτική λύση για να συμπληρώνει το rotation. Ναι. Ένας ρολίστας Αθηναίου που έχει περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Έτσι, παντού έχει παίξει πλέον. Έπαιξε και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Πλέον συμπληρώνει όλο το πεντάβλο. Όλο το παζλ, ναι. Θυμάσαι κανένα να το έκανε αυτό. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό πάντως. Όχι, στο ποδόσφαιρο μόνο... δεν ξέρω αν το κάνει. Ο Λάζαρος το έκανε. Μόνο στον Άρη δεν έπαιξε, εντάξει. Ναι. Στο μπάσκετ. Είδες, ο Λάζαρος έχει παίξει στις 4 και τον βρίζουν και. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν τον βρίζει. Αλλά τον έβριζε. Εντάξει, δήλωσε και ο Ολυμπιακός. Ναι, τον έβριζαν παλιότερα. Δεν τον βρίζανε. Ναι, όταν δεν τον βρίζανε. Από όλους το έχει ακούσει. Στο μπάσκετ πάντως κάποιοι το έχουν κάνει. Τουλάχιστον στους 4. Ο Μαυροκεφαλίδης το έχει κάνει. Έχει παίξει σίγουρα σε ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Στην ΑΕΚ έπαιξε σίγουρα, στον Παναθηναϊκό έπαιξε σίγουρα. Στον Άρη δεν έχει παίξει. Στον Άρη δεν έχει παίξει. Στον Ολυμπιακό έχει παίξει. Μην τους στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό με Μαυροκεφαλίδης. Οπότε μόνο στον Άρη δεν έχει παίξει. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, Ηρακλή, ΠΑΟΚ σίγουρα. Δεν έχει παίξει στην ΑΕΚ. Παναθηναϊκό σίγουρα, Ολυμπιακό έχει παίξει. Ο Λάζαρος νομίζω έχει παίξει τον. Ναι, μόνο στην ΑΕΚ. Ναι, σε καρέ, σε 4 δηλαδή, από 5 έχουν κάνει σίγουρα. Γιατί τώρα αυτό το σπάει τώρα, εγώ πάει και 5. Δεν ξέρω. Κάναν άλλο έτσι, θυμάσαι σε αυτή τη λίστα. Αν μπορούσαμε πέντε, να βάλουμε και στους 5. Όχι, ο DJ Cooper είχε παίξει 3. Ο οποίος μάλλον τελειώνει και την καριέρα του. Σταματάει. Πάω ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ναι, αυτή ήταν η τριάδα. Μου ήρθε πριν ένα όνομα και το ξέχασα. Ποιο, ο Σκορτσιανίτης. Ο Σκορτσιανίτης, όχι. Ο Μπουρούσης, τον Μπουρούση θέλω να πω. Ο Μπουρούσης δεν έχει περάσει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει περάσει. Ναι. Έχει παίξει 3 της Αθήνας. Ναι. Σωστά. Έχει δίκιο σε αυτό. Ποιος ο Βασιλιάδης. Όχι, ο Βασιλιάδης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί έχει πάει και ο Βασιλιάδης. Τώρα αυτό είναι μεγάλη. Ο Βασιλόπουλος. Ο Βασιλόπουλος. Ναι, σωστό. Δεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό Βασιλόπουλος. Ούτε στον Άρη νομίζω. Ούτε στον Άρη πρέπει να έχει παίξει ο Βασιλόπουλος. Το δούμε τώρα, αλλά. Α, ναι, πρέπει να πέρασε τώρα, πήγε 3 χρόνια. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Στον ΠΑΟΚ αναδείχθηκε. Ναι. Τότε ήταν η γενιά Βασιλιάδης, Βασιλόπουλος, Μαυροκεφαλίδης που είχαν αναδειχθεί όλοι μαζί. Με Μουλά, ο Μέροβης δίπλα. Εξαιρετική ομάδα τον ΠΑΟΚ. Πώς το λένε στο όνομα. Όχι. Ο Βασιλόπουλος είναι. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Ναι, κάτσε το δω τώρα, το τσεκάρω. Λοιπόν. Καλησπέριζουμε και Βασίλη Γαβαδία. Ανανεωμένο το βλέπω. Αγουροξυπνημένο το βλέπω εγώ. Να το στρίβει, το τρίβει το μάτι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν ήταν μεσημεριανός ο ύπνος ή. Όχι, κανονικός ήταν. Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει ο Βασιλόπουλος. Ναι. Και στο εξωτερικό έχει παίξει μόνο σε μία ομάδα. Στη Βαγιαδολίδη λέει. Ναι. Ποδόσφαιρο τη Βαγιαδολίδη. Τι έκανε εκεί πέρα. Το 13-14 έπαιξε εκεί. Μάλλον ήταν αυτή η μεταβατική περίοδος που είχε τα προβλήματα και αυτά. Μπορεί. Μέχρι να ξαναβρει την φόρμα του. Και έχει πάρει για πολλούς τίτλους, βλέπω εδώ πέρα. Πολλούς τίτλους. Ένα πρωτάθλημα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει 3 κύπελλα Ελλάδος, 2 με τον Ολυμπιακό, 1 με την ΑΕΚ. Έχει πάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει Champions League με την ΑΕΚ. Ως έφηβος έχει πάρει χάλκινο
στο Ευρωμπάσκετ του 2, Χάλκινο στο Μουντομπάσκετ του 3 στη Θεσσαλονίκη, το θυμάσαι αυτό? Έγινε Μουντομπάσκετ εφήβων στη Θεσσαλονίκη το 2003. Δεν το θυμάμαι, ομολογώ. Ούτε εγώ. Με την Εθνική Νέων Ανδρών έχει πάρει αρχηγό στο Μουντομπάσκετ του 5 στην Αργεντινή. Και με την Εθνική Ανδρών φυσικά έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 5. Στην πρώτη του παρουσία με την Εθνική Ομάδα, τότε ξεκινούσε το ταξίδι του. Ο Βασιλόπουλος, αργυρό το 2006 στο Μουντομπάσκετ, στην Ιαπωνία, τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ το 7. Λέει εδώ ότι έχει πάρει και 3 τουρνουά Ακρόπολης, εντάξει, τώρα τα βάζει και αυτά μέσα. Αυτά για τον Βασιλόπουλο. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη περίπτωση έτσι τόσο που να έχει παίξει όλες τις ομάδες. Ίσως κάποιος ξένος το έχει κάνει. Δεν αποκλείεται. Πιο δύσκολα. Ο Γκαγκαλούδης. Πάω Κάρι Ηρακλή σίγουρα στου τρει τη πόλη. Ναι. Μετά μπορούμε να το πάρουμε και καθαρά με την πόλη. Εγώ δεν πέρασα ο Γκαλούδη. Δεν θυμάμαι εγώ. Στην ΑΕΚ. Θα σε γελάσω. Ήταν γνωστό γυρολόγο πάντω ο Γκάγκα. Έτσι. Mm-hmm. Κάτσε να το τσεκάρουμε γι' αυτό. Περιμένουμε και τον κόσμο. Άμα θυμάται κάποια άλλη περίπτωση τέτοιου καλαθοσφαιριστή, γιατί στο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, είναι πολύ πιο δύσκολο. Βαλούδης, ο οποίος συνεχίζει τον μπάσκετ, ε. Ναι, πού παίζει τώρα? Πού παίζει τώρα, ε, καλή ερώτηση. Εντάξει, ας δεν... Στο Εγάλαιο, νομίζω, ναι, στο Εγάλαιο. Ηρακλής, Λιβαδιά, Έκαρος Καλυθέας, Ετουάλ Σπορτίβ, Ντούσα Χέλ, τι ομάδα, στο Κατάρ, στην Τινησία είχε πάει. Το 2013. Στην Τινησία, παίζουν μπάσκετ στην Τινησία. Καβάλα, Πόνο Λεμεσού, Μαρούσι, Ολυμπιάς, στην Πάτρα. Στην Ιταλία έχει παίξει. Ρέθυμνο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης. Άρα μόνο στο Ολυμπιακό δεν έχει παίξει. Μόνο εκεί. Έχει περάσει από Παναθηναϊκό το 3-4, στον ΠΑΟΚ το 4-6, στην ΑΕΚ το 6-7. Ναι. Στον Άρη δεν ήτανε. Λάθος, μόνο. Ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να θυμάμαι λάθος. Α, στον Άρη ήταν νωρίτερα, ναι, το 1-3 που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό τότε ο Άρης. Mm-hmm. Με την Πρόκομ Τρέφιλ. Σε όλες τις Ολυμπιακές λοιπόν. Υπάρχουν αρκετοί έτσι που έχουν γυρίσει αρκετά στο μπάσκετ. Ο Αθηναίος είναι ένας τέτοιος ρολίστας και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι διαφορετικό το μοντέλο που υπάρχει στο μπάσκετ. Αυτό που λες. Με κάθε τους παίχτες απογράφουν συμβόλαια μερικών μηνών κτλ. Αυτό που λες πάντως με τους παίχτες που περνούν από διαφορετικές μεγάλες ομάδες στην Ιταλία συμβαίνει πολύ συχνά. Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ? Στο ποδόσφαιρο. Στις μεταγραφές που γίνονται εκεί. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μεγάλα ονόματα. Ανακυκλώνονται οι παίκτες εκεί πέρα, δηλαδή. Ναι, ναι. Ιουβέντους, Ίντερ, Μίλαν, Ρώμα. Έχουμε δει αρκετούς που πέρασαν από 2 με 3 από αυτές τις ομάδες. Ναι. Εκεί τους συναντάμε. Γιατί Πίρλο π.χ. είχε παίξει στην έπαιξη τη Ιουβέντους, έπαιξε στη Μίλαν, στην Πίρλο Πρέσια. Ξεκίνησε από την Ίντερ. Στην Ίντερ. Ξεκίνησε από την Ίντερ. Έκανε μεγάλη καριέρα. Από την Ίντερ. Από την Πρέσια ξεκίνησε. Ναι, ενώ στο μεγάλο επίπεδο, ναι. Έκανε μεγάλη καριέρα με τη Μίλαν. Με το Champions League που είχε ομαδάρα τότε Μίλαν. Και στα τελειώματα ήταν στην Juventus που ήταν επίσης εξαιρετικό. Στα τελειώματα. Ξέρεις γιατί έφυγε από τη Μίλαν? Γιατί τον θεωρούσαν τελειωμένο στη. Ναι, ναι, ναι. Στο Μιλάνο. Όπως και η Ίντερ τον έδωσε στην Μίλαν γιατί πίστευε ότι δεν μπορεί να φτάσει στο ψηλότερο επίπεδο. Του διέψευσε όλου. Ναι. Και φυσικά όταν έφυγε από την Μίλαν και πήγε στη Γιουβέντους. Φάνηκε ότι δεν είχε τελειώσει ποδοσφαιρικά. Έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την μεγάλη κυρία. Μόνο τότε είναι αυτού του παίχτες που λέμε, η σημαία της Ρώμα έμεινε εκεί όλα τα χρόνια. Δεν έπαιξε πουθενά αλλού. Ο Ντερόση που είχε. Στην Μπόκα τώρα. Στην Μπόκα, ναι. Ήθελε να κλείσει έτσι την καριέρα του. Το είπε ότι δεν γίνεται να σταματήσει και να παίξει την Μπόκα. Ναι. Στις νέες του δηλώσεις και του ταιριάζει και αυτό το στυλ. Είναι μαχητικός αρκετά. Και βγάζει αυτό το πάθος που απαιτείται σε πρωταθλήματα τέτοια. Παίκτης για Μπόκα. Γιατί όσο να είναι το αργεντινικό πρωτάθλημα, είναι και λίγο άναρχο κτλ. Όπως είναι όλα τα πρωταθλήματα και στη Λατινική Αμερική, αλλά χρειάζεται άλλα στοιχεία να έχεις. Αυτά που έχει ο Ντερόση. Ναι. Και θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Πάντως, από ό,τι έχω δει, το Copa Libertadores είναι αυτή τη στιγμή στους προημιτελικούς και ενδέχεται στα ημιτελικά να. Να έχουμε πάλι το ζευγάρωμα River. Ναι. Λέει, να το δούμε θα το δω αμέσως αν έχουν βγει τα ζευγάρια για τους τέσσερις. Αν και δεν νομίζω να έχουν παίξει για τους προημιτελικούς, δεν το είχαν γράψει. Αλλά θυμάμαι κάποια στιγμή που είδα ότι είναι στα προημιτελικά και οι δύο ομάδες και σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο θα παίξουν μεταξύ τους στον ημιτελικό. Οπότε φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Φαντάζομαι.
Μάλιστα, αυτά τα ωραία προς το παρόν. Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ήθελες να πεις κάποια πράγματα νωρίτερα? Ναι, θέλω να το ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Γιατί τον έχουμε αφήσει πολύ έξω από τον χώρο τον Παναθηναϊκό. Χτίζουν, είναι η δεύτερη σερή σεζόν που προσπαθούν με αυτό το μοντέλο, αυτό το πλάνο με τις ελληνοποίησεις και τα λοιπά. Πάλι πολλούς ξένους πήρε όμως φέτος που δεν το πήρε. Είναι αλήθεια, αλλά όχι, δεν είναι και τόσο ποιοτικές οι λύσεις. Μπορεί να φανούν, να αποδειχτούν ποιοτικές, αλλά με λίγα χρήματα έγιναν όλα αυτά. Τζαχίντ Μολό είναι αυτοί, ναι, που ξεχωρίζουν από τα μεταγραφικά αποκτήματα. Όντως, αυτό με την ελληνοποίηση νομίζω αρχίζει και φθήνει τώρα σιγά-σιγά και θα πάρει και τον. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι έγινε αναγκαστικά. Ναι. Δεν το έκαναν με πλάνο επειδή ήθελαν να υλοποιήσουν το μάθημα. Έγινε αναγκαστικά γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν μεταγραφές, έτσι. Οικονομικά βέβαια πάλι στο ίδιο επίπεδο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του. Ακριβώς. Να περιμένουν οι φίλοι του ποιοτικές προσθήκες με πολλά χρήματα. Ναι. Γιατί ακόμα είναι σε αυτό το στάδιο που χρωστάει αρκετά. Θα δούμε πού θα φτάσει. Δεν ξέρω πώς θα μακροημερεύσει όλο αυτό το πλάνο και πού θα φτάσει ο Παναθηναϊκός να το πηγαίνει έτσι. Και με τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πού θα το βγάλει. Ναι. Γιατί με αυτό το ρόστερ και φέτος. Πού. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δυνατότητές του και πού θα φτάσει. Το θέμα είναι να μπορέσει να βγει την πεντάδα, να μπορέσει να κτίσει τις ποινές. Νομίζω είναι άμα βγει. Και το τελευταίο χρόνο, σε περίπτωση που βγει στην πεντάδα φέτος, ναι, θα παίζει κανονικά από τον χρόνο στην Ευρώπη. Γιατί θα βγει τον χρόνο στην πεντάδα? Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα σβήσει την τιμωρία το αν βγει φέτος στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό. Θα δούμε. Είναι πιο μεγάλο ερωτηματικό αυτό που έλεγες πριν για την ΑΕΚ, ότι είναι ερωτηματικό κτλ. Για τον Ατρόμ. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα μεγαλύτερο ερωτηματικό. Ναι, είναι. Μπορεί να κάνει την έκπληξη και να τους κερδίζει όλους, ή μπορεί να κοιμανθεί στα περσινά του στάνταρ. Που ξεκίνησε πολύ δυναμικά και έπεσε η απόδοσή του σιγά σιγά. Βέβαια πέρυσι και το μείον 6. Φέτος δεν το έχει. Θα δούμε, ναι, πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Πόσο θα αντέξει. Έχει ένα καλό προπονητή. Ποιος γνωρίζει πρόσωπα, καταστάσεις κτλ. Και φάνηκε από πέρυσι ότι έκανε καλή δουλειά πέρυσι. Είναι καλός προπονητής ο Βέντες. Έκανε καλή δουλειά και πέρυσι. Και στα φιλικά φαίνεται ότι αποδίδει καλά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, βέβαια είναι φιλικά. Αλλά έχει δείξει καλά δείγματα. Προχθές 2-2 με την Μπεσίκτας. Ναι. Βρισκόταν 2-0 πίσω με δύο γκολ του Δόνη. Το ρόστερ δεν τρομάζει. Ειδικά πίσω στην άμυνα νομίζω ότι είναι αρκετά τρότος ο Παναθηναϊκός. Με Πούγκουρα, με Κολοβέτσιο, με Μαυρομάτι. Δεν ξέρω, έκανε μεταγραφή εκεί. Νομίζω αυτούς έχει και φέτος. Όχι, με αυτούς θα πάει. Οπότε είναι λίγο σφιχτά εκεί πίσω. Τόσο και αν πάρει κάποιον, έτσι, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη. Νομίζω πως στόχος του Παναθηναϊκού φέτος είναι να βγει στην πεντάδα. Ξεκάθαρα και πέρυσι ήταν αυτός, αλλά έχει και το μείον 6. Φέτος μπαίνει με μεγαλύτερες προσδοκίες. Δεν θα είναι εύκολο. Σίγουρα υπάρχει ο Άρης, υπάρχει και ο Ατρόμητος. Δεν το συζητάμε. Οπότε σε πρώτη φάση θα μπει και στα playoff, γιατί παίζουν οι 6 πρώτοι. Λογικά θα είναι στα playoff ο Παναθηναϊκός. Και δυναμώνει πολύ το επίπεδο στα playoff. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Τι playoff θα γίνουν, όλα τα παιχνίδια αμφίροπα. Χαμός. Όλα ντέρμπι. Πολλά ωραία παιχνίδια. Αυτό πολλά, και πολύ γεμάτη σεζόν θα είναι. Μάλλον για καλό έγιναν τα playoff. Ναι, για να δούμε και στην πράξη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό, το οποίο κοιτούσα πριν, η Real σε σχέση με όλες τις ομάδες και τις 20 του Ισπανικού Πρωταθλήματος της φετινής La Liga έχει κάνει τη χειρότερη προετοιμασία. Ετοίμασε η Ισπανική το θέμα. Έχει κάνει ένα πίνακα εδώ, μια βαθμολογία ουσιαστικά. Με τους βαθμούς που έπαιρναν οι ομάδες εάν πήρε βαθμολογία στα φιλικά, έτσι. Mm-hmm. Με τρεις για την νίκη, ένα για την σοβαλία κανονικά. Και η Ρεάλ έχει τη χαμηλότερη συγκομιδή. Σε 7 φιλικά θα έπαιρνε 8 βαθμούς. Σκέψη. Αυτό και μόνο λέει πολλά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βασίλισσα. Η οποία έχει τρομερά θέματα στην άμυνα. Όχι γιατί δεν έχει ποιοτικούς αμυντικούς, έχει το Ράμος, έχει το Βαράν, αυτούς που είχε έχει. Έχει και το Μιλιτάο, τον οποίο παίξε με 50 εκατομμύρια την Πόρτο. Αλλά έχει τρομερά θέματα στην αμυντική μετάβαση, στην αμυντική της λειτουργίας συνολικά. Και δεν ξέρω πώς θα το λύσει. Μήπως έκανε τον κύκλο της και αυτή η ομάδα. Εντάξει, πήρε 3 Champions League. Τώρα δεν κάνει κύκλους η Ρεάλ. Ναι, πάντα πρέπει να είναι στην κορυφή. Είναι, Ρεάλ, είναι το κορυφαίο κλαμπ του πλανήτη. Αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι. Είτε είμαστε υποστηρικτές της, είτε είμαστε αντίπαλοι της. Εγώ προσωπικά Γιουβέντους είμαι, με έχει πληγώσει πολλές φορές η Ρεάλ. Αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι το μεγαλύτερο κλαμπ. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι μεγάλο κλαμπ, αλλά μήπως αυτοί οι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους και χρειάζεται μια ανανέωση. Ένα κορεσμό μετά τα 3 Champions League σίγουρα χρειάζεται ανανέωση, αλλά πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Δεν πάει να του διώξει όλους. Καλά, ναι. Και σίγουρα έκανε και πολύ κακό η φύγη του Ρονάλντο από την
Real. Σε συνδυασμό με τον Μπενζεμά, ο οποίος. Πέρσι ο Μπενζεμά του κράτησε. Ναι, αλλά όσο να είναι, μεγάλωσε κι αυτός. Χρειάζεται εκεί πέρα μια αλλαγή. Πήρε τον Γιώβιτς. Σιγά σιγά να τον βάλει. Πήρε τον Γιώβιτς, πήρε και τον Αζάρ. Αν και έχει κάποια θέματα κι αυτός. Με την παχυσαρκία, ε. Εντάξει, παχυσαρκία. Έβαλε. Εσύ τον είδες πώς έγινε. Δεν είναι παχυσαρκία, λέγεται αυτό. Όχι και παχυσαρκία. Για ποδοσφαιριστή. Για ποδοσφαιριστή ήταν. Και πώς το κατάφερε και το. Κάποιος που δεν τον έχει δει θα περιμένει. Όχι, εσύ. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Όχι. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Γιώργο? Βλέπω, να πηγαίνουμε, περιμένουμε και τις γραμμές. Για την Νάπολη άλλη μια προσθήκη πολύ δυνατή. Λοσάνο. Λοσάνο. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, Μεξικανός. Αν το θυμάστε, έτσι να σας δώσω για μια ανάμνηση ποδοσφαιρική, αν το θυμηθείτε, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 18 ήταν αυτός που έβαλε το γκολ στο Μεξικό-Γερμανία. Αυτός είναι ο Λοσάνο. Ναι. Με το οποίο αυτό το τέρμα έγινε σεισμική δόνηση στο Μεξικό. Θυμάστε τότε που τα γράφανε? Ναι. Από τους πανηγυρισμούς. Ναι. Γίνει πραγματικά χαμός. Ήταν τραυματίας το προηγούμενο διάστημα ο Λοσάνο. Στο τέλος της προηγούμενης σεζόν είχε τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να χάσει και το Gold Cup με τη χώρα του, το Μεξικό. Το Gold Cup είναι όπως το δικό μας Euro για την Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Το οποίο κέρδισε και όλο στο Μεξικό, να το πούμε. Έχασε τη διοργάνωση αυτή, μπήκε σιγά σιγά στις προπονήσεις της Eindhoven. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι θα μετακομίσει στην Νάπολη και θεωρώ πως δυναμώνει πάρα πολύ η Νάπολη. Έχει και τον Insigne, έχει και τον Καγεχόν, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ακόμα. Για τον Icardi είπαμε. Για τον Icardi τι έγινε, έχουμε διάβαζα επεισόδια καινούργια. Διάβαζα πριν ότι έπεισε τον Αντζελότη να τον πάρει στην Νάπολη. Μάλιστα, λέει το δημοσίευμα. Το θέμα τώρα είναι να πείσει την Άρα, τη σύζυγο και μάνατζερ του. Να πάνε εκεί. Αυτό είναι, ναι, εντάξει, φαίνεται ότι θα φύγει ο Icardi, αν και. Αυτή δεν θα φύγει σίγουρα. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και κάποια. Όχι, πήραν τον Λουκάκου. Αυτό, πριν πάρουν τον Λουκάκου. Ο οποίο Λουκάκου πήρε και το νούμερο του Icardi. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Πού θα πάει ο Icardi? Γιουβέντους δεν βλέπω να πηγαίνει, γιατί ο Σάρι μάλλον θέλει να κρατήσει τον Higuaín εκεί, είναι αδυναμία του. Α, εδώ αλλάζει. Οπότε. Ας πάει στην Νάπολη να δυναμώσει και το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Καλό θα ήταν με Icardi, Λουκάκου και Ρονάλντο σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Ναι, σωστός. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο, η Serie A θα έχει ενδιαφέρον νομίζω φέτος. Αν και η Juventus, ναι, θα είναι ένα επίπεδο μπροστά, αλλά θα είναι πιο ανταγωνιστικό, γιατί βλέπουμε κάθε χρόνο ότι τερματίζει με 25-30 βαθμούς διαφορά, ξέρω εγώ, η Juventus, και θα έχει και το ενδιαφέρον του και τα εισιτήρια του Champions League. Πέρυσι και η Μίλαν και η Ρώμα δεν ήταν πολύ καλές. Καλά, η Μίλαν παίζει να μην είναι ούτε φέτος καλή. Δεν την περιμένω τόσο δυνατή. Που έχει αυτή την ποινή που δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Ναι. Το αποφάσισαν εκεί να ζητήσουν τιμωρία οι Μιλανέζοι, να κτίσουν την ποινή με αυτόν τον τρόπο, με το να μην παίξουν φέτος στο Europa League. Θα είναι απώλεια για τη διοργάνωση. Θέλουμε ομάδες από τη Μίλαν να βλέπουμε στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον ας ελπίσουμε να τη δούμε να καθαρίζει σιγά σιγά κατά κάποιο τρόπο και να παρουσιαστεί πιο δυνατή τα επόμενα χρόνια στο Champions League πλέον, έτσι, όχι στο Europa League ξανά. Έχει λείψει, είναι αλήθεια, η Μίλαν το Champions League. Είναι η δεύτερη, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη βάσει τίτλων. Εννοείται. Μετά την Ελλάδα Μαδρίτης. Δεν συζητά κανείς για την ιστορία της Μίλαν, έτσι τι μπορούμε να πούμε. Οπότε έχει λείψει πολύ τη διοργάνωση. Αλλά τιμά πολύ αυτό την UEFA που έχει επικεντρωθεί σε ένα μοντέλο και το τηρεί χρόνια τώρα. Ότι αν δεν κερδίσει το μεγαθύριο, το εισιτήριό της για την διοργάνωση από το πρωτάθλημά της, δεν παίζεις πολύ απλά. Δεν είναι σαν την EuroLeague π.χ. που και αν τα πάει άσχημα μια ομάδα θα ξέρει ότι θα παίξει την επόμενη χρονιά. Τώρα π.χ. για την Virtus Bologna, η οποία πέρυσι πήρε το Champions League στο μπάσκετ, έκανε κάποιες μεταγραφές, πάρα πολύ καλές μεταγραφές, ανέβασε κατακόρυφα το budget για να μπει στο EuroCup και από εκεί να πάρει το εισιτήριο για την EuroLeague. Και πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, αναφέρει πλέον δημοσίευμα της επίσημη τοποθέτηση και όλα στη EuroLeague ότι από τον χρόνο θα αγωνίζεται κανονικά η Μπολόνια στη EuroLeague. Μάλιστα. Δηλαδή κάνουν οι άλλοι ένα πλάνο να κερδίσουν μια διοργάνωση για να μπουν, να πάρουν μια επιβράβευση και εσύ τους δίνει την επιβράβευση έτσι. Χωρίς να έχουν αγωνιστεί. Καταλαβες. Ναι. Οπότε. Εντάξει, διαφορετικά μοντέλα. Γι' αυτό το μπάσκετ έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Και οι παίχτες δεν πηγαίνουν ούτε σε εθνικές ομάδες. Να παίξουν, προτιμούν να παίζουν στους συλλόγους.
Είναι, είναι περίεργα. Και έχει καταστραφεί και γενικά. Δεν βλέπεις και τα πρωταθλήματα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κίνητρο. Καλά, ναι, για καμία ομάδα δεν υπάρχει κίνητρο. Χορηγοί δεν μπαίνουν στις, στα πρωταθλήματα. Οι ομάδες θέλουν να αποχωρήσουν από τις εθνικές λίγκες. Το παράδειγμα του Ολυμπιακού είναι το πρώτο. Έχουν, υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει της Real Madrid, η οποία θα ήθελε να αποχωρήσει πέρυσι από την Ισπανική Λίγκα. Η Maccabi Tel Aviv το ίδιο. Λέει, εμείς δεν παίζουμε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Αφού ξέρει ότι ό,τι θες και να δει θα παίξει στην Euroleague. Ναι. Ποιος ο λόγος να παίζει. Ολυμπιακός τώρα, τράνο παράδειγμα, θα παίξει Α2. Ναι, τι, τι τον νοιάζει που θα παίξει Α2. Euroleague, ναι. Τι έγινε. Θα κατεβάζει για άλλη ομάδα. Αν θα παίξει τελικά Α2, κάτσε γιατί η Ελλάδα είσαι. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει η FIBA με την κινητή διοργάνωση στο FIBA Champions League. Η οποία διοργάνωση φέτος θα έχει και πολύ μεγάλη χορηγία. Έτσι πηγάζει από τα ρεπορτάζ ότι έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη χορηγία για τη διοργάνωση, η οποία θα δυναμώσει, θα έχει και περισσότερα έσοδα στις ομάδες. Ναι. Και γενικά θα. Πολύ υποσχέσεις. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι ακούγεται ότι έχει κλείσει μια πολύ μεγάλη χορηγία. Για να δούμε. Για να αυξήσει και τα έσοδα των ομάδων. Που να πούμε κιόλας επίσης ότι αυτό το μοντέλο της Euroleague που το θεωρούν τόσο πετυχημένο, ο νικητής της Euroleague με τον νικητή του FIBA Champions League παίρνουν από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ως bonus κατάκτησης. Ναι. Οπότε. Κατάλαβες. Τη στιγμή που η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ, η Τσεσεκά έχουν 40 εκατομμύρια budget. Εννοείται πως μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο. Οπότε για πιο επιτυχημένο μοντέλο μιλάμε στην Euroleague. Έλατε. Απλά θέλουν να το κάνουν NBA. Γι' αυτό και αυξήσαν τις ομάδες φέτος. Τις κάναν 18. Και φαντάζεσαι δηλαδή τώρα ότι θα παίζουν 34 αγωνιστικές όλη τη σεζόν. Και σου λένε οι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες γιατί να παίζω στο πρωτάθλημα. Έλατε. Σου λέει Ρεάλ γιατί να παίζω και άλλα 34 παιχνίδια στην Ισπανία. Ποιο το νόημα. Ή ο Ερυθρός Αστέρας π.χ. στην Σερβία. Αυτές οι πρωτοκλασσάτες. Οι Ζαλγκίρις π.χ. στην Λιθουανία. Γιατί σου λέει να παίξω. Ή Τσεσεκά. Έτσι είναι. Δίκιο έχουν με αυτή τη λογική. Αλλά... Ναι, έτσι, αν το σκεφτείς έτσι βέβαια. Πρέπει να καταλάβουν ότι η Ευρώπη έχει πολλές χώρες. Δεν μπορείς να το κάνεις NBA εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες. Ναι, προσπαθούν δες τώρα, να κάνουν δες τώρα μοντέλο, το ποδόσφαιρο, τι έγινε που η UEFA έκανε τις ομάδες του Euro από 16-24 που μπήκαν στο χώρο και άλλες χώρες και είδαμε και άλλα ποδοσφαιρικά παραμύθια. Είδαμε και τον κόσμο της εκάστοτε χώρας να κατακλείζουν τα γήπεδα. Στο Euro του 2006 οι Ισλανδοί, το 30% του πληθυσμού πήγε στα γήπεδα. Ναι. Από τους 100.000 πήγε, 33.000 ήταν στο γήπεδο. Ναι. Πλάκα κάνουμε. Το έζησαν. Στο μπάσκετ, πού είναι η Ισλανδία, πού είναι η Πολωνία, εντάξει, η Πολωνία είναι με το μπάσκετ. Οι υπόλοιπες χώρες, γιατί να μην αναδειχθούν και τόσο, η Βόρειος Ιρλανδία. Δώσους κίνητρο. Μπορεί να μην ασχοληθούν, όντως ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να τους δώσεις ένα κίνητρο. Ναι. Για να ασχοληθούν τώρα αυτό που έγινε με τα προκληματικά του με το μπάσκετ ήταν πολύ καλό. Άμα δεν είδαμε γεμάτα γήπεδα σε κάποιες χώρες, ναι, εκεί που κρινόντουσαν αποτελέσματα. Το Μαυροβούνιο, π.χ., πήρε την πρόκληση για το με το μπάσκετ. Σε ένα γεμάτο γήπεδο έγινε χαμό στο τέλος. Τους έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστούν. Και γκρινιάζανε π.χ. ο Ντόσιτς και αυτοί οι Σλοβαίνοι που δεν πήγαμε στο Μούντο Μπάσκετ. Ρε φίλε, να παρατούσες άμα ήταν που παίζεις. Στους Ντάλλας παίζει. Να ερχόσουν να παίξεις με την εθνική σου. Δεν είναι τόσο απλό, βέβαια. Θέλω να σου πω, ναι, ότι και αυτοί είναι σε ένα δίλημα. Μεγάλο. Όχι δίλημα, δεν τους αφήνουν. Ναι, θέλω να σου όταν πω. Όταν ναι, τους πληρώνουν τόσα εκατομμύρια, δεν μπορεί ναι, να έχουν και άποψη. Δεν μπορείς όμως να γκρινιάζεις, ρε φίλε, επειδή έχασες το παγκόσμιο. Έχατε ομάδα να πηγαίνατε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να είχα το πάντα να κερδίζατε, κύριε. Τη θέση σου έπρεπε να την κερδίσεις μέσα τα προκληματικά. Γιατί να στη δώσουμε έτσι. Έτσι, αυτό είναι. Η Ελλάδα πήγε το Euro το 2004, πήρε το Euro το 2004 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 6 δεν έπαιξε. Γιατί έπαιξε προκληματικά, ναι, και αποκλείστηκε. Θυμόμαστε όλοι τι είναι. Μέσα στο γήπεδο. Δεν της έδωσαν wild card να πάει να παίξει. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτό. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Ο Λίμπερο παντού. Μένετε συντονισμένοι εδώ, Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Λίμπερο παντού. Θα πάμε παρέουλα ως και τις 5 μέχρι να παραδώσουμε σκητάλη στο All About Harrison Air στον Νίκο Παπαδόπουλο που θα ακολουθήσει με ό,τι αφορά τα τουάρι, με τα γραφικά και όχι μόνο. Φυσικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας που ξεκινά εν ώψη του αγώνα με τη Μόλτε την 5η το 15 Αύγουστο. Επιστρέφουμε και με ένα ενδιαφέρον θεματάκι βέβαια, Γιώργο, έτσι, μια ανακοίνωση του, Κούγια, του Αλέξη στο... Κούγια κατά του Πανδρυγιά Παπαϊωάννου, του πρόεδρου της Λαμίας, έτσι. Ναι, έδωσε τη δική του απάντηση όσα είχε πει ο Παπαϊωάννου τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μακροσκελής η ανακοίνωση, είναι αλήθεια. Ας τη διαβάσουμε γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι. Θες να τη διαβάσω εγώ. Αν μπορείς.
δεν έχει μπροστά σου πρόκειται. Ναι, διάβασα λέει σήμερα το πρωί στην ανακοίνωση του Πανουριά του οπλαρχηγού της Επαναστάσεως που θα φύγει από τη Λαμία αν δεν πάρει το λεπτικό συμβόλαιο που αξίζει η ομάδα του και λόγω της πολυετούς προσφοράς της δικής του και της ομάδας του ελληνικό ποδόσφαιρο θέλω να του δώσω ως μεγαλύτερος και εμπειρότερος κάποιες συμβουλές όταν αποφασίσει να κάνει ανακοίνωση ότι θα καταγγείλει εμένα πειθαρχικά και θα μου κάνει και μήνυση. Θα έπρεπε προηγουμένως αυτός που έγραψε την ανακοίνωση και τα άρθρα που αναφέρει σε αυτή, ο δικηγόρος του δηλαδή, να του πει αυτά που γνωρίζει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής του. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει την αλήθεια και εσύ του κάνεις μήνυση, διαπράττεις το αδίκημα της ψευδούς κατά μηνύσεως που με. Και με το νέο ποινικό κώδικα είναι σοβαρό πλημέλημα και μπορεί να τιμωρηθεί ακόμη και με 3 χρόνια φυλάκιση. Αυτό όλο έγινε χωρίς τελεία. Είναι πολύ μεγάλη πρόταση. Κουλιάσεις, ρε φίλε. Η άλλη μικρή συμβουλή που θέλω να του δώσω είναι να θυμάται 2 λαϊκές παροιμίες. Η πρώτη είναι ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Και η δεύτερη, μην τα ανακατεύεις γιατί βρωμάνε. Όσον αφορά την πρώτη, όλες οι ομάδες Football League θυμούνται το πώς η Λαμία ανέβηκε στην Super League. Δηλαδή, θυμούνται κάτι διαιτησία σαν τη διαιτησία του παιχνιδιού Λαμία Άρης. Όπως βεβαίως θυμούνται και κάποια γκολ με ακραία offside, τα οποία δεν έβλεπαν οι πλαϊνοί. Με αποκορύφωμα τον γκολ με 5 παίχτες της Λαμίας offside, τουλάχιστον 5 μέτρα. Όντως, αυτό είναι χαρακτηριστικό εκείνη τη χρονιά. Όπως θυμούνται επίσης και τις περσινές διαιτησίες με τον Αντρόμητο Θηνούν, το Λεβαδιακό, όταν η Λαμία ήταν ακόμα σε δυσμενή θέση. Αυτά για το μέρος ανακοίνωσης που αναφέρεται στην ηθική της Λαμίας, λέει ο Αλέξ Κούγιας. Όσον αφορά την δεύτερη παροιμία, με την καταγγελία την οποία είμαι βέβαιος ότι θα κάνει εις βάρος μου, θα είναι μια ευκαιρία τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και η ελληνική φύλαθλη γνώμη να θυμηθεί τι έγινε στο περσινό παιχνίδι κυπέλλου μεταξύ της πιο έντιμης και καθαρής ομάδας του ελληνικού ποδοσφαίρου του Απόλλωνα Λάρισας και της ομάδας του Πανουργία του Επαναστάτη της Λαμίας με τελικό αποτέλεσμα 0-7. Πολλά περίεργα αποτελέσματα από τον Απόλλωνα Λάρισα. Χρειαζόταν η Λάρισα, η Λαμία, νομίζω, σκορ 5-0 και κέρδισε με 7 για να περάσει στην επόμενη φάση μέσα στον Απόλλωνα Λάρισας. Για να περάσει η Λαμία λέει από τους ομίλους του κυπέλου εις βάρος του Βόλου. Έπρεπε όχι μόνο ο Βόλος να, αυτό που λέω εδώ πέρα, όχι μόνο ο Βόλος να χάσει την έδρα του από την ΑΕΚ, αλλά και η Λαμία να κερδίσει τον Απόλλωνα Λάρισας που ήταν πρωτοπόρος στο 4η Εθνική στην Λάρισα με περισσότερα από 5 γκολ διαφορά. Αυτό που σου έλεγα. Έτσι έγινε. Το σκορ στο Βόλο άλλαξε υπέρ της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι εκείνη τη στιγμή η υπερομάδα της Λαμίας κέρδισε τον Απόλλωνα Λάρισας με 1-0. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο μάλλον έγιναν όλα αυτά. Εδώ πέρα ναι, συνεχίζει με κάποια αποτελέσματα, σε ειρωνικό στυλ φυσικά. Φυσικά, Αλέξη Κούγιας είσαι. Ναι. Στο τέλος βέβαια έχει και πολλά ιστερόγραφα βλέπω εδώ. Αλήθεια λέει με μερικούς αμυντικούς Λαμίας και τον Ασίγκουα τι θα γίνει, όπως διαρωτάται σήμερα η εφημερίδα Sport Times στο ρεπορτάζ της. Έχει καμία σχέση αυτό με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας, όπου αναφέρεται κατηγορηματικά ότι σε δύσκολη θέση βρίσκεται το Ασίγκουα, αλλά δεν είναι και ο μόνος. Και καταλήγει με εκτίμηση και σεβασμό Αλέξης Κούγιας. Έτσι καταλήγει. Μάλιστα, τα βάζει με τον Παπανουργιά Παϊωάννου σε μια κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες προχθές με κάτι δηλώσει του Παϊωάννου στην εφημερίδα Real News. Υπάρχει αυτή η διαμάχη. Να δούμε τι θα γίνει κιόλας ο Παϊωάννου τελικά. Αν θα αποχωρήσει από τη Λαμία, όπως έχει αναφέρει ότι πιθανώς θα συμβεί. Έχει το ενδιαφέρον και αυτή η κόντρα. Έτσι, και ενώ μπαίνουμε έτσι με κάτι τις ανακοινώσεις, μπαίνουμε στο κλίμα, ρε παιδί μου, ξεκινά Super League, αρχίζουμε να νιώθουμε ότι έρχεται. Έτσι. Έτσι, με όλα αυτά, όλο αυτό το, ξέρεις, ανακοινώσεις, τέτοια πράγματα και ιστορίες, μας αρέσουν αυτά, έτσι, για Super League. Έτσι, άμα δεν υπάρχουν αυτά, λες κάτι έτσι, γίνεται. Όχι, αυτά λες δεν είναι Super League. Δεν γίνεται, πηγαίνουν όλα καλά. Πρέπει λίγο να νιώσουμε Super League. Πώς θα γίνει. Έτσι, αυτά τα ωραία λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια κατά του Πανουργιά Παπαϊωάννου. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι θα μείνει αναπάντητη, νομίζω ότι θα έχουμε απάντηση από τον πρόεδρο της Λαμίας. Δεν ξέρω πόσο σύντομα, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα την παράζα ανακοινώσουν θα. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτά είπαμε, μας αρέσουν και τα... αναφέρουμε γιατί είπαμε. Μας αρέσουν καλά να μην γίνονται. Καλά εννοείται, αλλά είναι όλη η μαγεία του κόσμου, αυτού του εξαιρετικού κόσμου, καταπληκτικού, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Γιώργο Μπαϊράμ, για το τελευταίο τέταρτο? Δεν βλέπω κάτι στο φως. Δεν υπάρχει κάτι αλήθεια. Καινούριο στην επικαιρότητα. Μπασκετικά, ίσως για τον Ερτέλ, είναι... ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα χάσει και το παγκόσμιο κύπελλο με την Γαλλία.
θα μπει στο χειρουργείο, μυστέρι συγκεκριμένα όπως αναφέρει και εδώ στον τίτλο, για μια χειρουργική επέμβαση που θα κάνει στο αριστερό γονατό. Είναι πολύ σοβαρή ζημιά, θα μείνει 6 μήνες έξω ο παίχτης της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Γαλλίας. Είμαστε και στα γραφεία της Μπαρτσελώνα, ο δικηγόρος του Νέιμαρ, και αυτό είναι η είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Ναι, οπότε μπαίνει στην τελική της ευθεία η επιστροφή του Νέιμαρ στην Μπαρτσελώνα και θα δούμε ποια θα είναι τα εμπιστικά ανταλλάγματα που θα δώσουν. Η Παρίζη ζητούσε Ίσκο και. Αυτό ήταν τη Ρεάλ. Α, μπράβο, ναι. Αυτό τώρα για την Μπαρτσελώνα δεν ξέρω τι θα ζητήσει. Μην ζητήσει το γήπεδο. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Για την Μπαρτσελώνα είχαμε διαβάσει ότι θα ζητούσε τα 220 που είχε δώσει για να τον πάρει, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, η Παρί δεν θέλει να έχει χασούρα από αυτή την υπόθεση. Θέλει να του δώσει, αλλά δεν θέλει να έχει χασούρα. Όμως. Θα δούμε τώρα πώς θα. Κάτι θα χάσει σίγουρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε πάντα, όπως είπαμε και πριν, και στους ρυθμούς του αυριανού Ajax PAOK. Στις 8 η συνέντευξη τύπου με Αμπέλ Φερέιρα και Diego Μπίσεσβαρ να μιλούν για το αυριανό παιχνίδι στο Άμστερνταμ, στην Γιώχα Γκρόιφ Αρίνα. Στις 9 ώρα Ελλάδα θα ακολουθήσει η πρώτη και τελευταία προπόνηση του PAOK στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Εκεί θα έχουν την πρώτη επαφή με τον αγωνιστικό χώρο που ποδοσφαιριστές του κεφάλου, όπως τη αυριανή αναμέτρηση. Και ένα άλλο έτσι ωραίο που πάντα αφορά το κοινό. Ο Πάκ θα παίξει αύριο με τη μαύρη εμφάνιση, αυτή που άρεσε κατά την παρουσίαση στον κόσμο. Όχι με ένα σπρώμα που είχε παίξει στην Τούμπα, γιατί θα φορούν τα κλασικά του λευκά, κόκκινα οι Ολλανδοί. Και έτσι νομίζω ότι αυτά με τι φανέλε που αγωνίζονται μάτια, αυτά αρέσουν στον κόσμο, έτσι. Τα παραποδοσφαιρικά, όπω μπορούμε να τα πούμε. Ναι. Και αυτή η μαύρη εμφάνιση την περιμένει πώς και πώς φίλοι του ΠΑΟΚ να τη δουν. Έχει αρέσει από την παρουσίασή της. Γενικά το ξεκινάει μια σεζόν, σας αρέσει να βλέπεις την ομάδα σου με την καινούργια φανέλα. Ναι, μετά τη συνηθίζεις και ίσως δεν το βλέπεις, το παρατηρείς τόσο. Ναι. Αλλά στην αρχή το θες, το ζητάς και το παρατηρείς και έντονα. Και πάντα όταν γράφεται μια επιτυχία, έτσι τη θυμάσαι πολλές φορές. Και... με τη φανέλα τη συνδυάζεις, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Το έχω ακούσει για πολλές ομάδες αυτό. Ναι. Ότι υπάρχουν κάποιες φανέλες που ήταν και όμορφες, αλλά ήταν και. Έχουν μείνει στις μνήμες γιατί έχουν πάρει κύπελα, ναι. Έτσι. Και αυτή η μαύρη που άρεσε, καλό θα ήταν για τον ΠΑΟΚ να συνδυαστεί αύριο και με μια ιστορική βραδιά, μια ιστορική πρόκληση στο Άμστερνταμ. Και μια και λέμε για φανέλες, παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση η Arsenal σήμερα σε χρώμα μπλε σκούρο. Ναι, κύπελα, ωραία, ωραία. Τη φορά και ο Πασαθόπουλος την είδαμε. Πολύ ωραία φανέλα. Εντάξει, φεύγουν. Πολύ βέβαια τώρα με την καινούργια αυτή τη μόδα, τη εμπορευματικοποίηση κτλ. Οι ευρωπαϊκές ομάδες φεύγουν από τα στάνταρ τους. Ναι. Με τα χρώματα εννοώ. Τώρα, π.χ. η Ιουβέντους φέτος έβαλε κόκκινο. Κόκκινο λευκή. Με άσπρο. Α, λευκή είναι με λευκή, κόκκινο. Έχει κόκκινο όμως πάνω. Ναι. Ναι. Έχει κόκκινο. Έχει βάλει και ροζ. Εντάξει. Εντάξει, το ροζ το έχουν βάλει και άλλες ομάδες. Δεν, ναι. Δεν είναι κάποια ομάδα το ροζ. Ενώ το κόκκινο μπορεί να σε πηγαίνει αλλού. Σε άλλες ομάδες, στην Ιταλία στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, η Juventus θα έχει και τη γαλάζια την είδηση. Φόρεσε το φιλικό με την Ατλέτικο που έχασε με 2-1 το Σάββατο. Και αυτή ωραία. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο. Ο Πάουκ είχε αυτή την Πετρόλ φέτος. Ναι, δηλαδή δεν θα δει τον Πάουκ να φοράει κίτρινο. Δεν θα δεις τον. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι. Εάν δει την Άγια φοράει κόκκινες φανέλες. Μπορντό έχει φορέσει. Ναι, το πορφυρό εκείνο, το βυζαντινό είναι εκείνο. Δεν είναι κόκκινο. Έβαλε και ροζ. Και ροζ είχε βάλει μια χρονιά, ναι. Και φωνάζαν οι οπαδοί της. Τι φωνάζαν, δεν το θυμάμαι. ΑΕΚ, αυτό δεν είναι ΑΕΚ. Και ροζ φανέλα φοράνε στα. Ναι. Κατάλαβα. Ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει στα μπλε, σαν άλλο χρώμα. Ο Ολυμπιακός φοράει γκρι και μπλε τις περισσότερες φορές. Σαν άλλο χρώμα. Πορτοκαλί τον έχουμε δει να φοράει. Και τον Πάοκ έχουμε δει να φοράει πορτοκαλί. Ναι, ναι. Τον είδαμε και πέρσι στην Τζέλσι. Και ο Πάοκ, τα χρώματα που βάζει συνήθως ως. Η τρίτη, στην τρίτη εμφάνιση. Δύο πρώτες πάντα κλασικές είναι. Ο Πάοκ είχε μια εξαιρετική φανέλα. Μοβ. Μοβ. Πολύ παλιά. Τώρα ο Δημήτρης ο Παλόμπας θα το θυμάται. 2001-2002. Και εκείνη τη χρονιά είχε και μια εξαιρετική ασημή. Ασημή, όχι γκρι. Ασημή όμως. Τη Αντίντας ήταν. Φοβερή φανέλα. Και η ασημή και η μοβ. Εξαιρετικές φανέλες. Ο Άρης είχε μια ωραία μπορντό, αν θυμάσαι. Το 8-9 Bordeaux. Τώρα κάπου εκεί. Ναι, όταν είχε τον Αμορόσο, αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ωραία. Πολύ γενικά ωραία, το Μπορντό είναι ωραίο χρώμα. Ναι. Να πλαισιώνεται και ωραία έτσι και η ποιότητα και τα λοιπά. Δεν, π.χ. αυτή που λες τη ΣΑΕΚ, η Πορφυρή, τότε δεν ήταν τόσο δυνατή. Ναι. Ενώ το χρώμα ήταν εξαιρετικό. Ποια άλλη φανέλα σου έχει μείνει. Ομάδας που μας. Με διαφορετικό χρώμα. Στην Ελλάδα. Ναι, ναι, λίγη. Στην Ελλάδα. Που να κάνει πολύ εντύπωση δεν.
δεν έχουν φορέσει κάτι περίεργο. Τώρα για τον Παναθηναϊκό που λέγανε παλιά η πρώτη φανέλα, ρόζι πρώτη σου φανέλα που λέγανε. Ναι. Το έχω δει σε κάτι τέτοιο του Ολυμπιακού τα γράφανε. Ναι. Έχουν πολύ πλάκα αυτά. Τώρα κάτι άλλο δεν θυμάμαι έτσι. Περίεργο. Ναι. Εντάξει, και το μπλε του ΠΑΟΚ δεν το βλέπετε. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Φοράει μπλε ο ΠΑΟΚ. Ναι, όχι. Αλλά είναι αυτή η νέα μόδα. Εντάξει. Και ειδικά από τότε που άλλαξε πήγε στη Μακρόν. Έχει ξαναφορέσει μπλε. Ναι. Τότε πάλι στον έχει μπει δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Φοράει ωραίες φανέλες. Ναι. Και αυτή που έγινε η πετειακή ήταν. Όχι η πετειακή. Η πετειακή δεν φορεύτηκε. Η γκρι ναι. Με το άλλο σήμα, το πρώτο. Ναι. Αυτή δεν ήταν η γκρι. Ναι. Και αυτή ήταν ωραία φανέλα. Ναι. Και κάτι έτσι πρωτότυπο. Τώρα από εκεί και πέρα κάποια. Άλλη δεν θυμάμαι, να σε πω την αλήθεια. Ναι, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ έτσι του. Του Άρη, ο Ρακλής παλιά έχει φορέσει κίτρινα, νομίζω. Κίτρινο μπλε. Κίτρινο μπλε, σαν τροχονόμενα. Κάτσε λίγο να σου πω. Είχε παίξει το ευρωπαϊκό με την Καϊζερσλάουτερν, δεν έχω εντύπωση ότι. Γενικά φορούσε... παλιά όλες. Βλέποντας τώρα μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Βλέπεις τις ομάδες τότε, όλες τις ελληνικές, και λες τι φορούσαν, ρε παιδιά. Ναι. Τι φορούσαν. Γιατί μπορεί να την έχεις τη συγκεκριμένη φανέλα και στην ντουλάπα σου. Και να λες τώρα αυτή η φανέλα δεν φοριέται έξω. Να, αυτή η φανέλα είχε παίξει ο Ρακλής με την Καϊζερσλάουτερν. Είναι τα ιστορικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πού τι τώρα, την έχασα. Α, δεν φαίνεται καλά αυτό αυτιά. Το κίτρινο μπλε. Μπλε ουσιαστικά είναι με κίτρινε αποχρώσει. Σαν την Γιουβέντους μοιάζει. Ναι. Τότε, εκείνη την εποχή κιόλα. Φορούσε η Γιουβέντους, φορούσε τις φανέλες. Και τη μοβ που σου έλεγα του ΠΑΟΚ. Να δεις πόσο εντυπωσιακή ήταν. Και ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Εδώ δες. Ξανά βάλε μοβ ο ΠΑΟΚ το 2012. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν το εντυπωσιακή, εδώ δες. Ναι. Φοβερή φανέλα. Ευρωπαϊκή φανέλα, ευρωπαϊκή. Όλη η εμφάνιση και τα σορτσάκια yeah. που ήταν σαν συνέχεια, ας πούμε. Με χορηγό Γενική Τράπεζα. Εδώ, σε μάτς με τον Όφη τώρα με χιόνι. Θα το θυμούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ωραία, ταιριάζει αυτή η φωτογραφία, είναι ωραία. Ναι, ωραία. Ωραία φανέλα, αυτή έχει μείνει. Λοιπόν, κάπως έτσι τα λέμε χαλαρά για τις φανέλες. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τώρα, μα θυμηθώ και τίποτα έτσι πιο εντυπωσιακό. Να έχει και γαλάζια έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ωραία. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να θυμίσουμε ακόμη μια φορά, Γιώργο, που θα δει ο κόσμος τα παιχνίδια τηλεοπτικά αυτήν την εβδομάδα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τους αγώνες Revanse. Έτσι. Καταρχήν, θυμίζουμε, σήμερα είναι η μέρα ΠΑΟΚ. 8 η συνέντευξη τύπου Αμπέλ Φερέιρα και την εκπομπή στη ΣΒΑΡ στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα και στις 9 η προπόνηση του ΠΑΟΚ εκεί. Αύριο στις 9.30 το μάτς, τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ TV, ραδιοφωνική φυσικά εδώ, Λίμπερο 107,4. Στις 9.30 αύριο επίσης ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πασάκ Σεχίρ στη ρεβάνς του 0-1 στην Κωνσταντινούπολη, το μάτς από το Nova Sports 2, την ίδια ώρα με το μάτς του ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη, Ατρόμητος Λέγκια Βαρσοβίας στις 7 από την Ertz Sports, η ρεβάνς του 0-0. Βλέπω παράταση εδώ, να ξέρεις. Ναι, το είπες και πριν. Βλέπω παράταση πολύ έντονα. Αύριο θα κάνουμε ολοκληρωτικές έτσι, ναι, προβλέψεις. Ναι, θα μπούμε στη αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Εννοείται. Ξεκινούν και τα παιχνίδια σε Champions League, Europa League κτλ. ΑΕΚ Ραϊόβα την Πέμπτη στις 9 στο Nova Sports 2 και Άρης Μόλτε ραδιοφωνικά Λίμπρο 107,4 την Πέμπτη 15 Αυγούστου και τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sport 1 στις 9.30 το βράδυ και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, Γιώργο Μπαϊράμι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο να προσθέσεις. Δεν νομίζω. Νομίζω καλύψαμε όλη την γκάμα και όλα τα γούστα. Αύριο θα είμαστε ακόμη περισσότερο σε ρυθμούς pre-game του ΠΑΟΚ Άγιαξ, με ανοιχτές γραμμές, με προβλέψεις, με σχόλια για το παιχνίδι. Θα έχουμε και την πιθανή δεκάδα λογικά μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση του δικεφάλου στην Άμστερνταμ Αρίνα, στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα στο Άμστερνταμ. Οπότε θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο 2 με 5 λοιπόν εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί All About Άρης On Air με Νίκο Παπαδόπουλο. Όλα τα τελευταία νέα και του Άρη στην προετοιμασία ενώπιση του αγώνα με τη Μόλτε που ξεκινά, τα μεταγραφικά και ό,τι άλλο υπάρχει στο κεντρικό μας στρατόπεδο. Έτσι θα τα ακούσετε εδώ. Αργότερα φυσικά θα ακούσετε και τη συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα και του Ντιέγκο Μπίσης Βαρστής 8 και όσα θα γίνουν και στην προπόνηση του δικεφάλου στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Εκεί όπου είναι ο Σταύρος Κόλκας, θα τον έχουμε συνέχεια. Δεν καταφέραμε να τον έχουμε τώρα, λίγο μετά την αφήξή του στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Θα τον έχουμε αργότερα, τον ακούσετε και με όλο το ρεπορτάζ από εκεί, από Ολλανδία. Οπότε μένετε συντονισμένοι σε 107 και 4. Θα τα πούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.